Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Δευτέρα 22 Ιουλίου, ημέρα κλήρωσης για τον δικέφαλο. Σε λιγότερο από μία ώρα φαντάζομαι θα γνωρίζουμε τον αντίπαλο ή τους πιθανούς δύο αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτος αγώνας 6-7 Αυγούστου, δεύτερος 13-14 του ίδιου μήνα. Αγάπη, τι γίνεται? Α, όλα πάρα πολύ καλά. Εσύ, Στέργιο? Δεν σε λέω πολύ κεφάτη. Ναι, ναι, όλα πάρα πολύ καλά. Εσύ? Μια χαρά. Ποιος θα είναι αντίπαλος? Ο αντίπαλος θα είναι η Celtic. Η Celtic? Ναι. Ο αντίπαλος θα είναι ο Αποέλ. Ο αντίπαλος θα είναι ο Αποέλ. Εμένα και έχει πέσει το μάτι μου. Μάλιστα. Υπάρχει πάντως ένα γκάλωπ στο ΠΑΟΚ 24. Πριν από κανένα μισάωρο, νομίζω περισσότερο ήταν από ΕΛ. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί συνεχίζεται το ΠΟΛ. Κοίταξε, το 23% όσων πήραν μέρος θέλει από ΕΛ. Ναι. Φαντάζομαι την Σουτζέσκα από τα Σκόπια, δεν κάνω λάθος. Δεν τη λογαριάζει κανείς. Προφανώς είναι μεγάλο φαβορείο από ΕΛ. Κοπενχάγη ή The New Sense 21%. Μπάτε Μπόρι Σοφή Ρόζεμπορ 18%. Δυναμό Ζάγκρεπ Σαπουρτάλο 18% επίση. Σέλτικ Νόμε Κάλιου από την Εστονία 11% και Άγιαξ 8% μόνο. Ναι. Δεν θέλει ο λαό τον Άγιαξ. Και το 8 νομίζω πολύ είναι. Ναι. Δεν ξέρω με ποια λογική. Ο Άγιαξ έχει χάσει δύο βασικά στελέχη του. Αλλά είναι ο Άγιαξ. De Jong και De Ligt, αλλά έχει κάνει τι κινήσει που έπρεπε για την αντικατάστασή τους, αν και εντάξει, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να βρει την ισορροπία μετά την αποχώρηση ειδικά του De Ligt αλλά και του De Jong. Αλλά στην επίθεση θα είναι και πάλι φωτιά, πέρα από τους περσινούς που έχει αγοράσει και τον Πρόμες. Οπότε καλό θα ήταν φέτος ο ΠΑΟΚ να μην βρει τον δρόμο του τον Άγιαξ. Όχι, δεν χρειάζεται. Καλό θα είναι. Μακριά, μακριά. Δεν χρειάζεται. Συν του ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόκριση με Ολλανδικές ομάδες ποτέ. Δηλαδή αποκλεισμούς από τον Άγιαξ, αποκλεισμούς από την Αλκμαρ, από Αϊτχόφεν μέχρι και από Χέρενφεν. Άρα καλό θα είναι ο Άγιαξ να μην μας απασχολήσει. Και αν τα φέρει έτσι η τύχη και ο ΠΑΟΚ κληρωθεί με μία εκ των Σέλτικ, Κοπεχάγη ή Δυναμό Ζάγκρεπ ή τους αντιπάλους τους και προκριθεί, θα είναι στους δυνατούς των play-off, άρα δεν θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ ούτε εκεί. Άρα εδώ θα είμαστε, θα ακούσετε live την κλήρωση. Θα σχολιάσουμε το αποτέλεσμά της και με τον Σταύρο. Γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον σήμερα. Με μία έρευνα που έχω κάνει όσο μπόρεσα σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις όλων των υποψηφίων αντιπάλων του ΠΑΟΚ, καμία ομάδα πλην του Άγιαξ δεν μπορεί να φοβήσει τον ΠΑΟΚ. Οι προτιμήσεις ποικίλουν. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες με οποιαδήποτε ομάδα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ εγώ ότι με καμία ομάδα της, πλην του Άγιαξ ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι φαβόρη. Με Αποέλ, Κοπενχάγη, Μπάντε Μπόρισοφ, Δυναμό Ζάγκρεπ και Σέλτικ. 50-50 το βλέπω σε όλα τα ζευγάρια. Τώρα εντάξει, αν η The New Sense ή η Σαπουρτάλο καταφέρει και κάνει την έκπληξη και ο ΠΑΟΚ κληρωθεί μαζί της ή η Σουτζέσκα, σίγουρο ο ΠΑΟΚ θα είναι το φαβόρι, αλλά με Αποέλ, με Κοπεχάγη, Μπάντε Μπόρισοφ, Δυναμό Ζάγκρεπ και Σέλτικ νομίζω θα έχουμε ένα ισορροπημένο απόλυτα ζευγάρι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, θα τα πούμε και στη συνέχεια, για τον Μπράνταριτς τη στιγμή που περιμένουμε την απάντηση του Κουεντράου. Για τον Κουεντράου υπάρχει μια αισιοδοξία που βγαίνει βέβαια από τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, για τον Μπράνταριτς κάθε μέρα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, χθες ήταν αυτές οι δηλώσεις του Προέδρου της Κάλιαρη που έλεγε ότι θέλουμε και 1,5 μήνα για να τον αξιολογήσουμε και να κριθεί. Σήμερα γράφουν πάλι οι Ιταλοί ότι θα κλείσει σύντομα το θέμα. Λένε οι Ιταλοί. Κοίταξε κάτι, το λέγαμε. Εντάξει, κάθε μέρα παίζει και ένα εκατομμύριο. Δηλαδή, σήμερα λένε το πολύ 4 δίνει ο ΠΑΟΚ, το λιγότερο 7 ζητάει η Κάλιαρη. Προχθές έλεγαν το λιγότερο 8 ζητάει η Κάλιαρη, μέχρι 5 ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Ναι. Και στην Ιταλία λίγο γίνεται ένα χαμό. Κομβικό σημείο της όλης υπόθεσης, το λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, είναι το εξής. Γνωρίζει η Κάλιαρη ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται.
Ναι. Σε αντίθεση με την Κάλιαρη που δεν καίγεται. Όχι. Δηλαδή, εάν η Κάλιαρη βγάλει τον Μπράνταρη στο σφυρί 25 Αυγούστου και δεν ζητάει 7-8, αλλά ζητάει 4-5 ή 3-4, ενδεχομένως να βρεθεί μια ομάδα που να δώσει τα χρήματα αυτά. Σίγουρα όχι τα 7 και τα 8 και τα 10 και τα 15. Αυτός που καίγεται είναι ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, όταν καίγεσαι, ή πρέπει να πληρώσει το κάτι παραπάνω, ή θα πρέπει, αν δεις ότι ο συνομιλητής σου δεν χαμπαριάζει και είναι στον κόσμο του, θα πρέπει να στραφείς σε άλλες λύσεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του Προέδρου της Κάλιαρη κρύβουν πολύ τακτική μέσα τους, αλλά είναι επίσης μέρος της αλήθειας ότι η Κάλιαρη δεν καίγεται όσο ο ΠΑΟΚ, για να το πω καλύτερα, για να παραχωρήσει τον Κροάτη. Έβλεπα λίγο χθες το φιλικό, κάνα κοσάλωτο της Κάλιαρη με μια... να είχαμε να λέγαμε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Κάτι να σου πω. Ομάδα της γάμα κατηγορίας Ιταλίας, δεν μπόρεσε, ήταν στα Μπαράζα Νόδου, αλλά δεν μπόρεσε να ανέβει και έμεινε στην γάμα, η Φεραλπισάλο. Είδα ένα κοσάλεπτο. Εντάξει, η Μάρτον. Τέτοια αγκαρία δηλαδή. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι η Κάλιαρη και ούτε με νοιάζει κιόλας, αλλά έπαιξε ο Μπράνταριτς από το ημίχρονο. Στο 80 και μετά τον πέρασε και σαν στόπερ ο προπονητής του. Μια τραγωδία γενικότερα, όλη η Κάλιαρη. Ένα-ένα τελικό αποτέλεσμα. Στο 87 εσωφάρισε η Κάλιαρη μάλιστα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς σκέφτονται στην Κάλιαρη να διαχειριστούν το θέμα με τον Μπράνταριτς. Αλλά ξαναλέω, όταν καίγεσαι και το ξέρει αυτό ο συνομιλητής σου, όταν διαπραγματεύεσαι κάτι, θα πρέπει να πληρώσεις το κάτι παραπάνω. Αν επιμείνεις ότι όντως ο Μπράνταριτς είναι ο ποδοσφαιριστής που ταιριάζει περισσότερο στα θέλω του Αμπέλ Φερέιρα. Κοίτα, αν όντως αυτό που λέει ο πρόεδρος Κάλιαρη είναι πραγματικότητα, δηλαδή η πρόθεσή τους είναι να τον κρατήσουν και να τον κρίνουν μέσα από φιλικά για τον επόμενο μήνα, 1,5 μήνα, τότε, αν ισχύει αυτό λέω, τότε ο ΠΑΟΚ πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει και να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι αν γίνει αυτό, θα στραφεί στις υπόλοιπες επιλογές του, που προφανώς και υπάρχουν επιλογές. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Μπράνταριτς απλά κουμπώνει πολύ καλά σε αυτό που θέλει ο Αμπέλ Φερέιρα και ταιριάζει πολύ. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορείς να περιμένεις και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα την ώρα που καίγεσαι για τα χαφ και δεν έχεις καμία λύση. Κοίταξε, επιλογές φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχουν. Απλώς όταν θα αλλάξει στόχο, δεν θα χρειαστούν 2-3 μέρες. Το λιγότερο, 4. Ναι, αλλά άμα γι' αυτόν θέλουν 1 και 1,5 μήνα. Καλά, εντάξει, ναι, πραγματικά. Αλλά 2-3 μέρες, η ουσία είναι ότι όπως πάει η δουλειά, βλέπω τον Φερέιρα να υπολογίζει Ελ Καντουρί, Ντόγκλας Αουγκούστο, Κάτσε και Μίσιτς. Ναι. Τουλάχιστον για το πρώτο μάτς του Champions League. 5 ή 6 Αυγούστου. 22 έχουμε σήμερα. Τέλος της εβδομάδας θα έχουμε 27. Δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα. Η ομάδα γυρνάει κιόλας. Δηλαδή το στοίχημα ήταν που λέγαμε στην αρχή να είναι στο δεύτερο στάδιο ή έστω να μπορέσει να κάνει κάποιες προπονήσεις και αν θα προλάβει και τα τελευταία φιλικά. Έτσι, αλλά πάει, έτσι δεν θα προλάβει την προετοιμασία. Δεν θα προλάβει να ανέβει καν στην Ολλανδία. Ναι. Όποιος τέλος πάντων θα είναι ο εκλεκτός στα χαφ. Εντάξει, μπορεί να λέμε μετά ότι ας είναι στην πρώτη προπόνηση στη Μεσημβρία. Τουλάχιστον. Αλλά γενικότερα, εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως ο πρόεδρος της Κάλιαρη, ο Τομάσο Τζιουλίνι. Πολλά τα σχόλια, αγάπησε πάω 24. Για τα μαλλιά που δεν έχει, γενικότερα εκνεύρισε τον κόσμο του δικεφάλου. Για να αξιολογήσουμε, λέει, τον Μπράνταριτς στη φετινή προετοιμασία, θα πρέπει να πούμε πως θα μπορούσε να γίνει ένας εξαιρετικά σημαντικός παίκτης. Θα μπορούσε να γίνει. Πέρυσι έχασε κομμάτι της προετοιμασίας και γι' αυτό δεν έκανε τα πράγματα, και αυτό δεν έκανε τα πράγματα εύκολα γι' αυτόν. Θα δούμε τι θα κάνουμε τον επόμενο 1,5 μήνα, λέει ο πρόεδρος Κάλιαρη. Νομίζω πως η μεταγραφική περίοδος είναι μεγάλη. Το να γίνει μια μεταγραφή αφού παιχτούν 2-3 επίσημα παιχνίδια δεν είναι και τόσο επιζήμιο για τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές. Είπε ο Τομάσο Τζιουλίνι. Ξεκάθαρα δηλώσεις τακτικής. Το θέμα είναι ποια είναι τα όρια ανοχής και αντοχής του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι.
Σεργιό, έκλεισα το κονδύλιο γιατί σε λίγο θα πάθω κρυοπαγήματα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι στο μείον 25 το έχουν. Ναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό που έλεγες, ναι. Πραγματικά έβλεπα και τα σχόλια πριν. Ο άνθρωπος την πληρώνει τώρα, ο πρόεδρος, εντάξει. Και κοίταξε, ο άνθρωπος. Τη δουλειά του κάνει. Ο άνθρωπος κάνει ακριβώς. Κάνει τη δουλειά του θέλοντας να φέρει όσο περισσότερα χρήματα γίνεται στα ταμεία της Κάλιαρη. Δεν φταίει ο. Πώς λέγεται. Ο Τζιουλίνι ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε 22 Ιουλίου, δεν έχει ένα κεντρικό χαφ καλύτερο από αυτούς που έχει και το πρώτο μάτς είναι 6-7 Αυγούστου. Ναι. Ο τελευταίος που φταίει είναι ο πρόεδρος της Κάλιαρη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ξαναλέω, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει ποια είναι τα όρια αντοχής του και ανοχής του. Έχει ακόμα 2 μέρες, 3, 4 για να περιμένει τον Μπράνταριτς. Έχει καλώς. Δεν έχει και πρέπει να στραφεί σε άλλη λύση. Θα πρέπει και εκεί να κινηθεί γρήγορα. Ο χρόνος που έφυγε δεν ξαναγυρνάει πίσω. Δεδομένο είναι ότι όποιος και να έρθει, αφού δεν μπορεί να έρθει ο Καντέ στον ΠΑΟΚ, όποιος και να έρθει θα χρειαστεί μέρες, άρα νομίζω σιγά σιγά θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει με τους χαφ που έχει τουλάχιστον στην πρώτη μάχη του Champions League. Θα πω το καθιερωμένο, μακάρι αυτός που θα έρθει να είναι τόσο έτοιμος και να μπει κατευθείαν στην ομάδα κτλ. Αλλά οι πιθανότητες δεν είναι αυτή τη στιγμή με το μέρος του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει ένας εκνευρισμός για τον Κουεντράο. Αλλά να σου πω κάτι. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι ο αριστερός μπακ. Δεν ότι καταλαβαίνω για ποιο λόγο να υπάρχει εκνευρισμός για τον Κουεντράο. Δηλαδή το θεωρώ πολύ λογικό. Καταρχάς, υπάρχει ένα προσωπικό οικογενειακό θέμα για τον παίκτη, έτσι. Το οποίο πρέπει να το λύσει και από εκεί και πέρα να πάρει την απόφασή του. Όταν υπάρχει κάτι στη μέση, δεν μπορείς να πεις κάτι. Από την άλλη, όταν ο Κοντράο ήρθε, το λέγαμε και την Παρασκευή εδώ και με τον Σταύρο και μαζί, δεν ήρθε όπως ο Στόχ π.χ. συμφωνημένος για να υπογράψει 100%. Ήρθε για να μιλήσει, να το δουν και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί το οτιδήποτε. Δεν ήρθε δηλαδή τελειωμένος και απλά τους είπε ότι θέλω 2 ώρες, 2 μέρες και στράβωσε κάτι. Ήρθε εδώ και ήρθε. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο και όλα στην Παρασκευή, από τον ΠΑΟΚ δεν έβγαιναν πολλά πράγματα, ούτε για την άφηξη, ούτε για τίποτα. Γιατί ήθελαν να έρθει ο παίκτης να μιλήσει και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να υπάρχει εκνευρισμός. Ούτε ο Κοεντράο κοροϊδεύει τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ούτε ο ΠΑΟΚ καίγεται τόσο πολύ και χάνει τόσο πολύτιμο χρόνο. Προφανώς και θα είναι καλό να τελειώσει σύντομα και στον ΠΑΟΚ είναι αισιόδοξο και περιμένουν από ώρα σε ώρα απάντηση. Αλλά αριστερό χάφο ΠΑΟΚ έχει και το Γιαννούλη και ο Ροντρίγκο μπορεί να δώσει λύση. Και τέλος πάντων δεν καίγεται τόσο όσο εντάξει, ο χάφο. Όχι ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ο Γιαννούλη και ο Ροντρίγκο είναι με τον Κοντράο. Δεν είναι το ίδιο και ο Ροντρίγκο ειδικά φάνηκε και προχθές που σε πολλές περιπτώσεις στο φιλικό ήταν σαν να μην είχε ανάσα. Σε κάποιες στιγμές κάπως κολούσε. Βέβαια πήρε και τον περισσότερο χρόνο από όλους, αναγκαστικά, γιατί ο Γιαννούλης είχε το θέμα με το στομάχι και δεν έπαιξε. Ναι. Ενώ επρόκειτο να ξεκινήσει. Αλλά προσωπικά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να θεωρεί κάποιος ότι ο Κοντρά αυτή τη στιγμή έχει τον μπακ στο περίμενε και τον κοροϊδεύει. Ο παίκτης έχει ένα προσωπικό θέμα. Πρέπει να λυθεί και από εκεί και πέρα θα δώσει την απάντησή του. Αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Είναι ανοιχτό, αλλά περιμένουμε πάρα σε όλα μια οριστική απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει αρκετά στο επικοινωνιακό κομμάτι εάν δεν είναι θετική η απάντηση του Κοεντράου. Θα στραφεί εκ των πραγμάτων σε άλλες λύσεις που μπορεί να είναι και καλύτερες, μπορεί και όχι. Αλλά η ουσία είναι το σημαντικότερο και για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία καμία. Το έχω ξαναπεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο ΠΑΟΚ ήξερε αν όχι από το Δεκέμβριο που τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ, πότε τραυματίστηκε ο Μαουρίσιο, το Μάρτιο. Ναι. Ήξερε λοιπόν ο ΠΑΟΚ από το Μάρτιο ότι θα χρειαστεί έναν τουλάχιστον κεντρικό χαφ υψηλού επίπεδου. Και σε μια εποχή που νομίζω ότι ήταν ψηλοδεδομένο, αγάπη, ότι ή ο Κάνιες ή ο Σάχοφ θα έμενε. Ναι, που λέγαμε και όλοι το Μάρτιο. Μα το λέγει και ο ΠΑΟΚ. Έμενε, ναι. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα αν θα έμενε, που τελικά δεν έμεινε ούτε ένας ούτε ο άλλος, ο Κάνιας και ο Σάχοφ, ο ΠΑΟΚ ήθελε ένα κεντρικό χαφ από το μήνα Μάρτιο. Από το Μάρτιο φτάσαμε Ιούλιο. Και ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να ψάχνει και να διαπραγματεύεται. Θα μπορούσε το θέμα να έχει κλείσει νωρίτερα. Για μένα δεν θα ήταν τόσο τρομερό ο ΠΑΟΚ να έχει ήδη έναν υψηλό
ένα χάφι υψηλού επίπεδου. Ας πούμε όπως ο Μπράντεριτς, χωρίς να, εγώ να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν έρθει θα κάνει τη διαφορά. Έχει όλα τα στοιχεία, αλλά με βάση και την εμπειρία μου έχω μάθει πλέον να μην ενθουσιάζομαι με καμία μεταγραφή. Θα μπορούσε λοιπόν, μια και είναι ο Μπράντεριτς στην επικαιρότητα, να έχει ο ΠΑΟΚ τον Μπράντεριτς και να αναζητά χωρίς κανένα άγχος μέχρι τις 31 Αυγούστου ακόμα ένα χαφ υψηλού επίπεδου, αν ο Μπράντεριτς και όλοι οι υπόλοιποι δεν δίνανε αυτά που ήθελε ο Φερέιρα. Ο ΠΑΟΚ όμως συνεχίζει να ψάχνει τον πρώτο χαφ. Δεν ξέρω αν θα αποκτηθεί και δεύτερος. Ας αποκτηθεί ο πρώτος και θα δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό δεν είναι ούτε γκρίνια, δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν είμαι εγώ γι' αυτό υπεύθυνος. Αλλά εντάξει, φαίνεται κιόλας αυτό. Δηλαδή και προχθές για αυτό τις μικρονοχλήσεις, το σφίξιμο ο Αυγούστο. Και σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι μετρημένα κουκιά πλέον. Δηλαδή χτύπα ξύλο ότι δεν θέλει να πάθει κανείς κάτι. Στη μεσαία γραμμή κυρίως. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς και το θέμα του Μπράντεριτς είναι ανοιχτό. Προφανώς και μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να έρθουν σε συμφωνία δύο ομάδες τελικά και να κλείσει. Γιατί έχουμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο παίκτης είναι κάτι παραπάνω από θετικός για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα αλλάξει μια τέτοια υπόθεση από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Για να τον αλλάξει από ώρα σε ώρα, αγάπη, νομίζω πρέπει να ανεβάσει ο ΠΑΟΚ την προσφορά του κι άλλο. Εντάξει, μπορεί να γίνουν πολλά. Όταν ο παίκτης είναι υπέρ σου, μπορεί και ο παίκτης να πιέσει, να ανέβει λίγο εσύ, να πέσει λίγο άλλο και να γίνει. Το ότι γράφουμε, ας πούμε, την Παρασκευή ότι είναι κοντά γιατί ο Μπράντεριτς με τον ΠΑΟΚ τα έχει βρει. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έγινε μέσα στο Κυριακό ήταν κάτι ψέμα. Αυτό ίσχυε εκείνη τη στιγμή. Εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι στις μεταγραφές τίποτα δεν είναι δεδομένο ποτέ. Πραγματικά μπορεί να αλλάξει κάτι από μια ώρα στην άλλη. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Τι έχει αργήσει. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει καθυστέρηση. Τώρα, μπορεί αυτή η αργοπορία να κοστίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο, κάλλιστα μπορεί. Μπορεί και όχι. Ανάλογα τον αντίπαλο, ανάλογα. Είναι σε συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Αλλά αναρωτιέται ο κόσμος γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος, ενώ θα μπορούσε να είναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το μεταγραφικό κομμάτι. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα, τουλάχιστον το μεσημέρι, είναι φυσικά η κλήρωση στην Νιόν της Ελβετίας. Από τη μία και μετά θα συνδεθούμε, θα έχετε και φυσικό ήχο. Αχιλλέας Μαυρομάτης θα είναι εκεί. Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο οποίος ήταν και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, στην κλήρωση όπου η κληρωτήδα έβγαλε τη Σπαρτάκ Μόσχας. Στην επόμενη κλήρωση με τη... Όχι, ήταν στην κλήρωση που έβγαλε Σπαρτάκ Μόσχας και ήταν στην κλήρωση που προέκυψε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, αλλά ουσιαστικά δεν ευθύνεται γι' αυτό ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, καθώς υπήρξε... ναι, υπήρξε... Δεν ευθύνεται δεν γι' αυτό. Ευθύνεται. Επειδή μου άλλος λέει ότι είναι ο Μάξης Γκακάτσης Γκουρλής. Άλλος λέει δεν είναι. Με το στέρι και δεν ευθύνεται γι' αυτό. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω όμως. Γιατί η αγάπη δεν ευθύνεται το Αχιλλέας Μαυρομάτης. Καλά, μωρέ, είναι δυνατόν να πεις δεν ευθύνεται γι' αυτό. Ναι. Υπήρχε περίπτωση ο άνθρωπος να είναι γκαντέμις ή να είναι καλό. Λοιπόν, για να το κλείσω. Ουσιαστικά δεν έγινε κλήρωση με την Μπενφίκα, γιατί αν θυμάστε είχαμε τους περιορισμούς με τις ρώσικες και τις ουκρανικές ομάδες και ουσιαστικά ήταν ορισμός η Μπενφίκα. Σου άρεσε αγάπη, γελάς, το αστέριο. Μέσα σε όλα τα σημερινά είναι το καλύτερο που έχω ακούσει, Στέργιο, μπράβο. Να σου πω κάτι. Πες ότι πάει ένας παράγοντας του ΠΑΟΚ πέντε φορές και τις τέσσερις φέρει αντίπαλο τον Άγιαξ. Ναι. Τον λες γκουρλί αυτόν τον άνθρωπο. Δεν λέω ότι ευθύνεται γι' αυτό, ρε φίλε. Κλήρωση είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Κλήρωση είναι. Δεν ευθύνεται γι' αυτό. Αν από αυτούς που μας ακούνε πίστεψε έστω και ένας ότι φέρει ευθύνη ο Μάξης Γκακάτσης ή ο Αχιλλέας Μαυρομάτης ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι πήγαν τα προηγούμενα χρόνια για την κλήρωση. Ναι, ναι. Και το πήρε τη μετρητή, εντάξει, είναι ξανά πρόβλημά του.
Okay. Α, μάλιστα, και ήταν ο τρόπος που το έθεσες δηλαδή. Ναι, γιατί πήγα να πω ότι ουσιαστικά δεν είχε γίνει κλήρωση με την Πενφίκα, αγάπη. Έγινε ορισμός. Δεν ευθύνεται γι' αυτό, Στέργιο. Δεν ευθύνεται γι' αυτό. Θα πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Να πάμε μετά, πιστεύεις, Ολλανδία. Θα πάμε σίγουρα Ολλανδία μετά. Σίγουρα. Δεν ευθύνεσαι για άμα δεν πάμε. Γι' αυτό και αν δεν ευθύνομαι. Εννοείται. Εντάξει, okay. Λοιπόν, το Ρίτσι Καζίνο είναι μαζί μας. 22 Αυγούστου, σε ένα μήνα δηλαδή, θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός στο Alfredo's Gardens, δίπλα στο Regency Casino. Προαγοράστε από τώρα τα εισιτήριά σας, να μην έχετε κανένα θέμα, γιατί θα έχει πολύ κόσμο. Είναι δεδομένο στις 22 Αυγούστου. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. 22 Αυγούστου, ξαναλέω, ο Ηλίας Βρετός στο Alfredo's Gardens, δίπλα στο Regency Casino. Δεν είναι προαιρετική η παρουσία σας στο Regency. Τώρα, αν θέλετε, πριν ή μετά το event, οι πόρτες ανοίξουν στις 10, να πάτε μια βόλτα στο Regency Casino. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου και πρέπει να έχετε συμπληρώσει 21 χρόνια ζωής. Μαζί μας είναι η Αναδόμη, η οποία βρίσκεται στην Εθνική Αντιστάσεως 171 στον Φίνικα, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες πάντα εγγυώνται ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Και φυσικά η Στοίχημαν είναι μαζί μας, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, παίζετε και κερδίζετε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. 20 λεπτάκια πριν την κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα γίνει κλήρωση φυσικά και για το μονοπάτι των πρωταθλητών, στο οποίο συμμετέχει ο ΠΑΟΚ ως πρωταθλητής, αήττητος μάλλον πρωταθλητής Ελλάδος, και το μονοπάτι των πρωταθλημάτων όπου συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Θυμίζω, στο γκρουπ των δυνατών Άγιαξ, η Σέλτικ από τη Σκωτία ή η Νόμε Κάλιου από την Εστονία, η Κοπενχάγη από τη Δανία ή η The New Saints από την Ουαλία, η Δυναμό Ζάγκρεπ από την Κροατία ή η Σαπουρτάλο από την Γεωργία, η Μπάτε Μπορίσοφ από τη Λευκορωσία ή η Ρόζεμπορκ από την Νορβηγία και ο Αποέλ από την Κύπρο ή Σουτζέσκα από τα Σκόπια. Λοιπόν, θα κάνουμε την πρώτη μας βόλτα στην Ολλανδία για να ακούσουμε πρώτα την Ελένη Μπούντου να μας πει λίγο τι γίνεται στην προπόνηση που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει και ένα διπλό αυτή την ώρα με το Μίστ να σκοράρει, το Μπίσεσβαρ να εσωφαρίζει για τους Πορτοκαλί και Γκρίνι ομάδες, και το διπλό πάει στα πέναλτι, Στέργιο. Θα μας τα πει τώρα η Ελένη. Η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς, η οποία κατασκευάζει και τοποθετεί ράφια για κάθε κατάστημα χοντρικής λιανικής, είτε έχετε φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οτιδήποτε κατάστημα χρειάζεται ράφια. Η επιλογή είναι μία Άρκον Ελλάς για κάθε τύπου ράφια και σε κάθε διάσταση ράφια που προσαρμόζεται στο χώρο σας. Στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου θα βρείτε την Άρκον. Στο τηλέφωνο 2310-723-240 υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα υπάρχει και το arcon.gr. Καλησπέρα, Ελένη. Την έχουμε την Ελένη. Σε ένα λεπτό. Έπεσε γραμμή. Τι να κάνω εγώ, αγάπη. Εντάξει. Έχει ένα θέμα μικρό ο Μελίσσας που υπέστη ένα διάστρεμα. Είναι σήμερα εκτός. Κανονικά από ό,τι βλέπω προπονείται ο Σβιντέσκι. Τώρα την έχουμε την Ελένη. Βέβαια. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Εσείς τις είπατε τις προτιμήσεις σας. Τι βλέπετε? Γιατί από το πρωί αυτό είναι το θέμα. Εγώ είπα από ΕΛ. Στέργιος, τι είπες? Σέλτικ. Σέλτικ. Ακούγεται το Celtic πολύ, θέλω να σου πω, Στέργιο. Ναι. Νομίζω ότι ο Σταύρος πρέπει να το είδε στον ύπνο του, ότι είχε μία φωνή, συγγνώμη, ότι είχε μία φωνή το πρωί για Celtic, ανέφερε. Εγώ Κοπενχάγη. Δανία, μακριά. Ναι. Δύσκολο. Εκεί, προς τα εκεί κινούμε. Εγώ λέω, παιδιά, από ΕΛ που ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει και στην Κύπρο. Ναι. Και κάπου προς τα εκεί. Θα είναι φέτος και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ εκεί. Γιατί έτσι Κύπρο, δεν, και καλοκαίρι τώρα και ζέστη έχει πάρα, ναι, πολύ. Ναι, ενώ εδώ θα έρθουν τα παιδιά και θα κρυώσουν και εδώ πέρα που είμαστε στα 37 άρια. Εντάξει, άλλο ένα παιχνίδι εδώ και άλλο ένα παιχνίδι στην Κοπενχάγη, ας πούμε, κατάλαβες. Ακριβή η Κοπενχάγη. Ενώ,
Είναι ακριβή. Είναι πολύ ακριβή. Είναι ακριβή, εντάξει. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Δύσκολα, όχι. Ο κόσμος θέλει... Ο κόσμος θέλει ταξίδι. Τι θέλει. Ποιο ήταν το πόλ, τι έδειξε το πόλ από το πόλ. Από ελ. Ο κόσμος είναι μαζί μου. Άτομα που ψήφισαν Άγιαξ, έτσι είδα καλά. Γιατί σε κάποια στιγμή ψήφισα κι εγώ και είδα ότι υπήρχαν άτομα που ψήφισαν Άγιαξ. Καλά, είμαστε στο 8%, αλλά και το 8 δεν ξέρω πώς πραγματικά. Ελένη, ναι, έχει λίγο αέρα νομίζω εκεί που είσαι. Ναι, έχει λίγο αέρα εδώ που είμαι, γιατί τώρα φεύγουμε πάνω στο ξενοδοχείο της ομάδας βεβαίως, γιατί είναι η κλήρωση. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που είναι η κλήρωση είδαμε και τη μεγαλύτερη στη διάρκεια προπόνηση από την πρώτη μέρα της παρουσίας. Είχε τα πάντα όλα σήμερα το πρόγραμμα, ενδεχομένως γιατί αύριο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό φιλικό όπως είναι αυτό με την Anderlecht. Δώστε μου μισό λεπτό να συνεννοηθώ εδώ. Να σας πω, το παίρνω με τα πόδια, είμαι στο ραδιόφωνο. Το παίρνω με τα πόδια. Μιλάω. Αυτά. Ζωντανές εκπομπές, έτσι. Ναι, συμβαίνουν αυτά, λίμω. Όχι, τώρα είναι... Τώρα είμαστε σε φάση που προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Σταύρο, στον αέρα του Λίμπερο είσαι. Τι βλέπεις εσύ σήμερα? Δεν βλέπω, δεν κάνω ποτέ προβλέψεις. Δεν κάνεις ποτέ προβλέψεις. Κάτι άλλο για μια φωνή ότι είχες το πρωί. Δεν τα λέω στον αέρα. Α, τα λέω στον αέρα. Ωραία, εντάξει. Το παίρνω εγώ με τα πόδια. Τι να κάνω, πώς θα μιλήσεις με δύο άτομα? Κόβεις τώρα, δίνουν χορηγούς και σε τρία λεπτά. Έλα παιδιά, αποφασίστε. Ποιος θα μιλήσει? Ωραία, σε τρία λεπτά καλέστε το Σταύρο να σας μιλήσει. Για να... Το Σταύρο μετά. Yeah. Μετά την κλήρωση. Ωραία, εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω όμως, γιατί είμαστε... Δεν γίνεται, φεύγουμε από την προπόνηση και δεν μπορούμε να... Δεν βοηθούν οι συνθήκες να μιλήσουμε. Πάρτε με σε 3-4 λεπτάκια. Οκ. Okay. Αυτά έχουν προετοιμαστεί, αγάπη. Ναι, πολλές δυσκολίες. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την Ελένη να μας πει τι έγινε στην πρωινή προπόνηση, που νομίζω ότι τώρα έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε. Θα μάθουμε τι έγινε στα πέναλτι, στα ποιος κέρδισε, η γκρι ή η πορτοκαλί. Ναι. Ο κόσμος συνεχίζει να ψηφίζει από ό,τι βλέπω στο poll και έχουμε και διάφορα μηνύματα. Να αποφύγουμε Άγιαξ, λέει ο ένας φίλος. Ποιον Άγιαξ θέλετε, βρε? Γενικά ναι. Υπάρχει μια αντιπαλότητα, νομίζω, λίγο στο poll. Εντάξει. Παιδιά, πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική για τον Άγιαξ. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να θέλει τον Άγιαξ. Ξέρεις, αγάπη, επειδή δεν θέλει τον Άγιαξ, μπορεί να το θέλει. Η μόνη λογική για τον Άγιαξ είναι νομίζω ότι μετά, αν τον αποκλείσει, μπορεί να είσαι δυνατός. Κάτι τέτοιο. Θα είσαι δυνατός είτε κληρωθείς με τον Άγιαξ και τον περάσεις, είτε κληρωθείς με Σέλτικ, Κοπενχάγη και Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι. Αν ο Πάο κληρωθεί με Άγιαξ ή με το ζευγάρι που εμπλέκεται η Σέλτικ, η Κοπενχάγη ή η Δυναμό Ζάγκρεπ και καταφέρει και περάσει στον επόμενο γύρο, θα είναι στο γκρουπ των δυνατών στα play-off του Champions League και εκεί σίγουρα θα αποφύγει τον Άγιαξ. Εφόσον ο Έαντας προκριθεί και αυτός στα play-off. Θα συνδεθούμε σιγά σιγά και με την UEFA, αφού αγάπησε ένα πεντάλεπτο, ανοίξουμε και πάλι το air condition, γιατί η κατάσταση δεν... Εντάξει, απλά σε ενημερώνω. Με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες θα ανοίξει το air condition. Δυσκολεύομαι, ναι. Τι 18 τρελή είστε! Βάλω στο 21. 23 το βάλω. Βάλω 28 αν θες. 22. Τι τραβάω, εσύ, τι τραβάω. 22! Μια χαρά είναι! Λοιπόν, μας έλεγε η Ελένη για το φιλικό με την Anderlecht, προκύπτει και πάλι, γιατί νομίζω έχει προκύψει τα προηγούμενα χρόνια, ότι οι Βέλγοι δεν θέλουν κόσμο στο προπονητικό τους κέντρο, επικαλούμενοι το γνωστό για λόγους ασφαλείας και χωροταξίας αυτές τις αηδίες. Τα έχουμε ακούσει σε πολλές προετοιμασίες του ΠΑΟΚ, ουδέποτε συνέβη κάτι το μεμπτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα προφανώς για να μην θέλουν να κουραστούν καθόλου εκεί στο Βέλγιο, η Anderlecht είπε ότι το μάτσα είναι και κλεισμένο των θυρών. Και θα υπάρχουν από ό,τι έμαθα και αστυνομικοί υποτίθεται για να περιφορούν το αθλητικό κέντρο της Anderlecht στο Βέλγιο, όπου θα γίνει το φιλικό, για να μην υπάρχει κανένας φίλος του ΠΑΟΚ και κανένας φίλος της Anderlecht. Εντάξει, δεν είναι μόνο για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Γενικότερα θέλει η Anderlecht να είναι το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες. Πάντως εντάξει, είναι ένα θεματάκι για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω, αγάπη, ότι αρκετοί είχαν προγραμματίσει να πεταχτούν μια βόλτα από Βέλγιο, Ολλανδία και Γερμανία. Ναι. Γιατί είναι ένα, ίσως το πιο δυνατό φιλικό του ΠΑΟΚ στην περίοδο της προετοιμασίας του. Γενικότερα και στα δύο στάδια.
θεωρητικά και πρακτικά νομίζω θα αποδειχθεί. Δηλαδή, η Άντρελεκτ σαφώς και έχει καλύτερη ομάδα και από την Σεντρουίντεν, καλά από την Κλουζ σίγουρα έχει, και από την Αλκμαρ και από την Τσβόλε. Ένα καλό τεστ για τον Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος στο τελευταίο φιλικό έκανε αυτό που περιμέναμε, δηλαδή έδωσε χρόνο συμμετοχή στην ενδεκάδα που προετοιμάζει για την πρώτη μάχη του Champions League. Και αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τον Γιαννούλη κυριολεκτικά στο παραένα, με το στομάχι του, θα βλέπαμε ουσιαστικά δύο αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το φιλικό με την Κλουζ. Προκύπτει λοιπόν ότι ο Πασχαλάκης έτσι και αλλιώς θα είναι ο βασικός θεματοφύλακας. Δεν προκύπτουν σκέψεις του Φερέρα ότι θα προορίζει τον Ζίβκοβιτς για τα παιχνίδια του Champions League. Λογικό είναι. Ο Μάτος θα είναι στα δεξιά. Βαρέλα Κρέσπο θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Ο Γιαννούλης προορίζεται για αριστερός οπισθοφύλακας. Ο Ελ Καντουρί και ο Ντόγκλας είναι οι δύο χαφ που έχουν κερδίσει περισσότερο την εκτίμηση του Πορτογάλου προπονητή. Ο Μπίσεσβαρ νομίζω, αγάπη, πρέπει να θεωρείται σίγουρος. Ναι. Ο Πέλκας το ίδιο. Υπάρχει μία εσωτερική μάχη, έχω την αίσθηση, μεταξύ Ζαμπά και Λιμνιού. Ναι. Εγώ θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα στο Ζαμπά. Θα μας τα πούνε αργότερα και τα παιδιά και ο Σταύρος. Επιτέλους έδειξε καλό πρόσωπο προχθές. Αν όντως έχει ένα προβάδισμα ο Ζαμπά του Λιμνιού. Πάρα και, και μπροστά είναι ο Τσούμπα Ακπομ. Αυτή είναι η 11 που παίρνουν προβάδισμα και νομίζω θα δούμε και στο αυριανό φιλικό με την Άντρελεκτ να παίρνουν 60-65 λεπτά συμμετοχής. Ίσως μερικοί πάρουν και 70. Έχουμε και πάλι την Ελένη. Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα και πάλι. Ωραία, ναι. Ωραία. Πες λοιπόν, μας λίγο τι έγινε βασικά στην προπόνηση, γιατί θα κλείσουμε και λίγο, σε λιγάκι για να πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με την κλήρωση, οπότε λίγο τα της προπόνησης. Να επιστρέψουμε με την κλήρωση, να επιστρέψει και μία πρώτη αντίδραση του Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του θα παρακολουθήσει την κλήρωση εδώ στο ξενοδοχείο και μετά βέβαια θα τον ακούσετε και ζωντανά από το ραδιόφωνο, την πρώτη του έτσι πιο μεγάλη επίσημη τοποθέτηση για ένα πρώτο σχόλιο για τον αντίπαλο και βεβαίως για την προσπάθεια που θα καταβάλει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, η μεγαλύτερη στη διάρκεια προπόνηση, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ξεκίνησε με ομιλία, με πίνακα, με τον Φερέιρα να έχει μαζεμένους τους παίκτες του στην άκρη του γηπέδου και να τους δείχνει διάφορες από τις σημειώσεις τους, θα τους εξηγεί πολλά σε κομμάτια τακτικής, καθιερωμένο τρέξιμο, ζέσταμα, προθέρμανση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Καστανιέρα να συμμετέχει και αυτός. Γενικότερα νομίζω ότι είναι από τις βοηθούς του Άμπελ Φερέιρα που το ζει πιο έντονα με την έννοια ότι είναι εκείνος που έχει έρθει πιο κοντά στους παίκτες και σήμερα στο κορόιδο, το γνωστό, έμπαινε και αυτός μέρος στην αφιερωμένη άσκηση και στη συνέχεια είχαμε έμφαση στα τελειώματα. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας ο Άμπελ Φερέιρα. Σέντρες από αριστερά, βεβαίως με τους παίκτες που είναι εκεί, με τον Γιαννούλη, με τον Στόχ, με τον Μπίσεσβαρ, με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος όπως όλα δείχνουν φαίνεται ότι έχει καθιερωθεί τουλάχιστον στη σκέψη του Άμπελ Φερέιρα σε εκείνη την θέση. Και βεβαίως μετά στα δεξιά, με Ζαμπά, Μάτος, με Λινιό και βεβαίως όλοι οι παίκτες, ακόμη και οι αμυντικοί, όλοι δοκίμασαν τα πόδια τους, δοκίμασαν έτσι, έκαναν εξάσκηση στα τελειώματα με τους Ζίβκοβιτς. Πασχαλάκη βεβαίως να βρίσκονται κάτω από τα δοκάρια. Εκτός σήμερα προπόνησης ήταν ο Νίκος Μελίθος, ο οποίος έχει υποστεί διάστρεμα και όπως μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι, πάντα δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά σίγουρα σήμερα ήταν off. Ο Αυγούστο εμφανίστηκε στην πρωινή προπόνηση, ακολούθησε ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα, πήρε μέρος σε ένα κομμάτι του προγράμματος και στη συνέχεια έτσι έριξε ρυθμούς και κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο. Ο Σφιντιάρης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ χθες με την ίωση. Σήμερα κανονικά και αυτό στο γήπεδο πήρε μέρος σε όλο το πρόγραμμα. Και μιας και έχουμε και το αυριανό φιλικό, νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα δούμε τον Αυγούστο, γιατί το παλεύει ακόμη με αποθεραπείες. Πολύ δύσκολο να το δούμε βασικό, έτσι. Μπορεί αργότερα να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Βραζιλιάνος. Και βεβαίως το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό, ο οποίος σαφώς δεν συμμετείχε ο Βραζιλιάνος και έχει σημασία το ότι έτσι στον Ελ Καντουρί, σε αυτό τουλάχιστον που είδαμε σε μια βάση κορμών, είδαμε τον Κάτσε να παίρνει φανέλα. Ζίβκοβιτς, Πασχαλάκης βεβαίως οι δύο τερματοφύλακες.
Επικράτησε η ομάδα του Ζίβκοβιτς. Η αλήθεια είναι ότι ο Άμπελ Φερέιρα ανακάτεψε και την τράπουλα στο κέντρο της άμυνας, με την έννοια ότι το δίδυμο Κρέσπο-Βαρέλα χωρίστηκε. Νέα Μιχάη και Σαντζαΐας πήραν και οι δύο χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι αρκετές οι επιλογές, όπως είναι ήδη, γνωστό. Βαρέλα, Μιχάη για μερικά λεπτά και στη συνέχεια ο Σαντζαΐας πήρε θέση δίπλα στον έμπειρο στόπερ Μιχαηλίδης Ροντρίγκο, Μίσης Τσιγκάρας βεβαίως Ιγκρή, Ζαμπάστο, Πέλκας, Ενερίκε, με τον Ενερίκε και αυτόν αφήνει σε κάποια φάση τη θέση του. Το νεαρό Γαϊτανίδη, ο οποίος είπε για αρκετή ώρα και με τον Άμπελ Φερέιρα, αφού τελείωσαν έτσι την άσκηση, την προπόνηση στα τελειώματα, ο Φερέιρα πήρε τον νεαρό επιθετικό, πήγαν έτσι στην άλλη εστία, στο κάτω γήπεδο, και του έδειχνε διάφορες ασκήσεις, τι θέλει από εκείνον, πώς θέλει να τελειώνει, τις φάσεις, πώς να κινείται στο χώρο, έτσι ένα προσωπικό μάθημα, σε ένα ιδιαίτερο μάθημα, στο νεαρό Γαϊτανίδη. Εκεί είστε, γιατί σας έχασα. Ωραία. Εντάξει. Άρα, ωραία, περιμένουμε ακόμη περισσότερα μετά από την κλήρωση από το ξενοδοχείο. Σίγουρα περιμένετε μια πρώτη αντίδραση από την Φαρίδα και μετά μια τοποθέτηση από τον προπονητή για το πώς είδε την κλήρωση, τον αντίπαλο και βεβαίως για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Και το απόγευμα δεύτερη προπόνηση κανονικά. Ναι, κανονικότατα. Σήμερα full πρόγραμμα για την ομάδα με πρωινή και απογευματινή προπόνηση. Αύριο δεν θα έχουμε πρωινή προπόνηση, γιατί είναι μακριά το φιλικό με την Άντερλεκτ, το οποίο είναι και κλεισμένο των θυρών και αξίζει να το σημειώσουμε, μετά από απόφαση της βελγικής ομάδας λόγω χωροταξίας, όπως τουλάχιστον ανέφεραν οι επιτελείς της Άντερλεκτ. Και βεβαίως λόγω της απόστασης που καλείται να διανύσει ο ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσει αρκετές ώρες νωρίτερα από την ώρα έναρξης και είναι λογικό και μόνο να μην υπάρχει πρωινή προπόνηση. Ωραία. Εντάξει, Ελένη, μιλάμε, μείνει στην πορεία. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα σε λιγάκι. Αφού σας πω ότι η ενημέρωση από την Ολλανδία είναι μια προσφορά και του Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, ενοποιού, επαφή, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης εφόσον χρειαστεί. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, σε περίοδο 19 παλιά συμμαχική Οριοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουτανιών Θέρμη, και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ προσφέρουν και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Στα γραφεία του θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση των αυτοκινήτων σας για κάθε κατηγορία, από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα, παρακαλώ. Πριν ανανεώσετε την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, ζητήστε την προσφορά του Μαργαριτόπουλου και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Υποχρέωσή τους να φροντίζουν τα συμφέροντά σας πριν και μετά την ασφάλιση. Πληροφορίες στο μαργαριτόπουλος.com και στο 2310-911-701. Η Ανώδομο ήταν παρέα μαζί μας και σήμερα, με πολλές επιλογές για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς θα φτιάχνουν όλα πάντα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα και η στοίχημα ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πολύ εύκολα και γρήγορα. Και φυσικά το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα και το Αφέντος Γκάρντεν, στο οποίο θα εμφανιστεί 22 Ιουλίου ο Ηλίας Βρετός. Προαγοράστε τα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνο, ticketservices.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί σε 4 λεπτά ξεκινάει η κλήρωση στην Ιόνη της Ελβετίας. Εδώ μας επιστρέψαμε. Έχει ξεκινήσει όχι η διαδικασία της κλήρωσης, ο καθιερωμένος πρόλογος από τον Τζιόρτζιο Μαρτσέτη, τον εκνευριστικό διευθυντή της UEFA σε ό,τι αφορά τις διοργανώσεις της. Προλογίζει τη διαδικασία. Δεν έχει μπει ακόμα η διαδικασία στο κομμάτι της κλήρωσης. Δύο μεγάλα μπολ μπροστά του. Το γκρουπ των ισχυρών και το γκρουπ των ανίσχυρων. Στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει και το live streaming, για να πείτε και εσείς άμα θέλετε να δείτε ζωντανά την κλήρωση και φυσικά το live κανονικά του site. Θυμίζω, στο γκρουπ των δυνατών θα μπει φυσικά ο Άγιαξ, Σέλτι, Κοπεχάγη, Δυναμό Ζάγρεμπ, Μπάντε Μπορίσοφ και Αποέλ, που ακόμα δεν έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο. Και από την άλλη ο ΠΑΟΚ με 23.500 βαθμούς, η Καραμπάκ, η Μάριμπορ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μακάμπη, η Βαλέτα και οι ομάδες
που τις αντιμετωπίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Νομίζω ξεκινάει. Άντε σιγά σιγά. And για να we δούμε can start. Πώς θα ξεκινήσει. Πρώτο ζευγάρι. The first home team. The winners of match 9. Ανοίγει σιγά σιγά. Winners of match 9 of the second qualifying round will face Q3. The winners of match number 1. This means that this pairing will be between Cluj or Maccabi Tel Aviv and Celtic Glasgow or Nome. Πάει Celtic. Θα παίξει με τον νικητή Cluj Maccabi Tel Aviv. Ready to unveil the second pairing, starting with the winners of match 5. Ανοίγει το δεύτερο σιγά σιγά. To play against winners of match 6. So this pairing will be between the winners of Sutjeska Apoel and the winners of Dundalk versus Karabakh. Πάει και ο Απόελ. 0-2 έχουμε μέχρι στιγμής. Αυτό που λέγαμε. Παραμένει μέσα ο Άγιαξ, η Κοπενχάγη, η Δυναμό Ζάγκρεπ και η Μπάντε Μπόρισοφ. Παραδοσιακά ο Πάουκ βγαίνει από τους τελευταίους. Βγες μια φορά στην αρχή. Next. Άντε πάμε. Τρίτο ζευγάρι. We start with Πάουκ FC. Όπα, Πάουκ. Πάουκ. Άρα τώρα που βγήκε πρώτος ξεκινάει γηπεδούχος, νομίζω. Έτσι δεν είναι. Ξεκινάει γηπεδούχος και επαναληπτικός εκτός. Για να δούμε αντίπαλο. Άγιαξ. Άγιαξ. Πω παιδιά, πάω Άγιαξ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Άγιαξ είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ για μία ακόμη φορά. Τρίτη φορά. Πραγματικά δηλαδή. Στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ. Θα αντιμετωπίσει την ομάδα που εντυπωσίασε τους πάντες πέρσι στο Champions League και αποκλείστηκε από τον Tottenham στο 118. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό πραγματικά. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Συνεχίζει την κλήρωση κανονικά. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω θα περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει και ο Αμπέλ Φερέιρα. Εντάξει, ο Αμπέλ Φερέιρα θα προσεγγίσει το μάτς μια πρώτη ανάγνωση. Φαντάζομαι λέγοντας ότι ο Άγιαξ είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Θα δούμε, θα ακούσουμε από το Λίμπερο ζωντανά τις πρώτες σκέψεις του Αμπέλ Φερέιρα. Θα ακούσουμε και τον Σταύρο. Μπορείς να περάμε Σταύρο, τον Χρήστο. Στα Χρήστο, να περάμε τον Σταύρο. Για να είναι και κοντά στον Αμπέλ Φερέιρα, να σχολιάσουμε λίγο με τον Σταύρο. Και θα έχουμε σε λίγο όλα τα ζευγάρια. Θα έχει κάποιο, νομίζω, live. Τώρα δεν έχω καταλάβει. Προσπαθώ να βγάλω μια συνεννόηση. Αν θα υπάρξει live από τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω εγώ στο κανάλι του ΠΑΟΚ να υπάρχει κάτι. Βέβαια. ΠΑΟΚ Άγιαξ. 6 ή 7 Αυγούστου. Δεύτερο παιχνίδι στο Άμστερνταμ. 13 Αυγούστου. Θα περιμένουμε να δούμε αν το ΠΑΟΚ θα παίξει 6 ή 7 Αυγούστου. Τρίτη φορά αντιμέτωπος με τον θρυλικό Έαντα. Σίγουρα μέσα στα 10 καλύτερα κλαμπ παραδοσιακά της Ευρώπης τα τελευταία 40 χρόνια. Με απίστευτη κουλτούρα, μπορεί και 5, λέει ο Χρήστος. Ναι. Α, ναι, τα χρόνια ναι, τα χρόνια ναι. Ουσιαστικά από τη δεκαετία του 70. Ο Χρήστος πανηγυρίζει, ναι, έλα. Έλα, Χρήστος, τι. Μα σα άνοιξα το ρόστερ του Άγιαξ από την προηγούμενη εκπομπή, τα έχω έτοιμα όλα. Φαγωθήκατε. Δεν ακούγατε που τα είπα. Όχι. Φαγωθήκατε. Άνοιξα το ρόστερ του Άγιαξ, το για να μην κουραστείτε, να είναι έτοιμα. Ευχαριστούμε, Χρήστος. Χάρηκε τώρα, τι. Να, οκ. Okay. Είσαι από αυτού. Αντικειμενική πάνω απ' όλα δεν Όχι, είναι. Πρέπει να πάρει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να πάρουν βαθμούς. Ναι. Γιατί μετά θα παίζουμε με τα διδυμίκλανα και οι δύο. Άρης, μετά που είναι η κλήρωση στις 3, τι θέλεις. Για ποιον θα παίξω. Ναι. Έχει προβλέψει ο Καρυπίδης. Τι. Βουκουρέστη. Βουκουρέστη. Μάλιστα. Μάλιστα.
κοντά κιόλας. Εντάξει, και ο Άρης ζει το νερό, τι να κάνει. Είχε πολλά χρόνια, δεν τους κακοκαρτίζω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα είναι γηπεδούχος, όπως είπαμε, στο πρώτο μάτς και η Ρεβάν στο Άμστερνταμ κανονικά. Για να δούμε λίγο όλα τα ζευγάρια. Είναι Celtic Nome Kalliou, Clues Maccabi Tel Aviv. Όχι. Ο νικητής του ζευγαριού Clues Maccabi Tel Aviv είναι με τον νικητή του Celtic Nome Kalliou. Κάτσε. Μέχρι να τα βρεις. Λίγο το live. Όχι, να τα έχουμε αγάπη... τα ζευγάρια. Απλά βλέπω και κάτι που βγάζει ο ΠΑΟΚ. Σουτιέσκα Αποέλ με τον νικητή του Ντάνγκαλ Καραμπάγκ. Σαμπουρτάλο Δυναμό με τον νικητή του Φερεντσβάρος Βαλέτα. Ο νικητής από Ερυθρός Αστέρας Ελσίνκι με τον νικητή Νιου Σέντς Κοπεχάγη. Και είπαμε ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Λοιπόν, ο Άγιαξ έχει δώσει μέχρι στιγμής, παιδιά, 50 εκατομμύρια λίρες σε μεταγραφές και έχει πάρει 163 εκατομμύρια λίρες. Έχει ενισχυθεί με τον Κουίσι Πρόμερς, ο οποίος άφησε τη Σεβίλη και με 15 εκατομμύρια μετακόμισε στο Άμστερνταμ. Στην θέση του Ντελίχτ πήρε τον Έντσον Αλβάρες, έναν 21χρονο Μεξικανό από την Club America. Έδωσε άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στο Άμστερνταμ ως αντικαταστάτη του Ντελίχτ, ο οποίος συνεχίζει στην Γιουβέντους. Μεταγραφή και ο Ράτσβαν Μαρίν, ένας 23χρονος από τη Σταντάρ Λιέγης με 13 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης ένας νεαρός 21 χρονών από την Defensa, ο Λισάνδρο Μαρτίνες, και κεντρικός αμυντικός με 6,5 εκατομμύρια λίρες. Και μια επένδυση στο μέλλον, ο 18χρονος Κικ Πιέρ από τη Χέρεφεν με 4,5 εκατομμύρια λίρες. Και ένας δανεικός τερματοφύλακας από την Μπενφίκα, ο Μπρούνο Βαρέλα, ενώ επέστρεψαν 4 ποδοσφαιριστές από δανεισμό, μεταξύ αυτών και ο Σιέμ Ντε Γιόνγκ από τη Σίνδη, αλλά νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Γενικότερα ενισχύθηκε και σε άμυνα με την αποχώρηση του Ντελίχτ, πήρε τον Αλβάρες τον Μεξικανό και τον Λισάνδρο Μαρτίνες τον Αργεντινό, αλλά σίγουρα η απόκτηση του Πρόμες στην επίθεση είναι πάρα πολύ σημαντική σε συνδυασμό με τους ήδη καλούς παίκτες που έχει ο Άγιαξ στην επίθεση. Και έχουν αποχωρήσει από την περσινή ομάδα ο Ματής Ντελίχτ με 85 εκατομμύρια ευρώ στη Γιουβέντους, ο Φράγκι Ντε Γιόνγκ στην Μπαρτσελώνα άλλα 80 εκατομμύρια, ο Μαξιμίλιαν Βέμπερ, ο σέντερ μπακ, πουλήθηκε στη Σεβίλη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, και από εκεί και πέρα κάποιοι νεαροί 21-22 χρονών που δεν είχαν ρόλο στην περσινό Άγιαξ, δόθηκαν άλλο στην Σάλσμπουργκ, άλλο στη Λεβερκούζεν, Ουτρέχτ, Βίτεσε. Γενικότερα ο Άγιαξ έχει ακόμα απόθεμα, ξαναλέω, έδωσε 50 εκατομμύρια λίρες και έχει πάρει 163 εκατομμύρια λίρες. Έτσι λειτουργεί ο Άγιαξ όλα αυτά τα χρόνια, που σίγουρα στην επίθεση παραμένει παντοδύναμος. Πασαξεχήρ, αν περάσει ο Ολυμπιακός. Ναι, το είδαμε. Ολυμπιακός πλυζέν με την Πασα... Πολύ καλή ομάδα. Πασαξεχήρ. Είναι αυτή η Πασα, η δεύτερα αθλήτρια. Που... Οι δύο δεύτερα αθλήτρια δηλαδή. Ναι. Συνεχίζει να στεναχωριέσαι, ναι, κρίσατε, εντάξει, βγες έξω και γέλα, έλα. Πω, έχει κάνει πάρτι εδώ. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν θα ακούσουμε τον Αμπέλ Φερέιρα και από πού. Έχουμε τον Σταύρο. Πάρτε τον, ναι, να πάρουμε τον Σταύρο. Λοιπόν. Θα ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση. Εδώ είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Είπαμε κάποια πρώτα στοιχεία για τον Άγιαξ. Σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24 θα ανέβουν και πολλά περισσότερα. Και τι έχει κάνει στο μεταγραφικό κομμάτι και το προφίλ του και όλα. Κάτοχος ενός Champions League με εκείνη τη φανταστική φουρνιά Χρήστο του Λουίς Φανγκάλ, με Κλάιφερτ, Ντάβιτ, Τζέρντοφ, τους δύο Ντεμπούρ, τον Μπλίν, τον Βάντε Σταρ στο τέρμα, Μποκάρντε και Ράιζιγκερ στα πλάγια, Κανού, Φίνιντι, Λιτμάνεν, εντάξει, μια ομάδα πυρηνική. Το 94-95 λοιπόν ο Άγιαξ πήρε του Champions League, τρία κύπελα πρωταθλητριών το 73, το 72 και το 71, τρία διαδοχικά. Εκείνη η μεγάλη φουρνιά του Άγιαξ με ηγέτη τον Κρόι φυσικά. 34 φορές πρωταθλητής Ολλανδίας και άλλες 19 φορές κυπελούχος Ολλανδίας. 8 φορές έχει πάρει το Super Cup. Έχει κερδίσει το κύπελο UEFA τη σεζόν 91-92, έχει πάρει δύο διπηρετικά
το 96 και το 73. Έχει πάρει ένα κύπελο κυπελούχων το 86-87 και έχει πάρει τρία Super Cup Ευρώπης 73, 74 και 96. Απίστευτη τροπιοθήκη του Έαντα. Έχουμε μάθει, αγάπη, το Άμστερνταμ Αρίνα σαν την Τούμπα, μου φαίνεται. Και το Άμστερνταμ Αρίνα, τον κόσμο του ΠΑΟΚ, τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ, όλους. Τρίτη φορά που ο ΠΑΟΚ βρίσκει ποσά του. Ναι. Ένα από τα πιο δυνατά μπραντ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Που μετά από πολλά χρόνια που δεν μπορούσε να βρει τα πατήματά του, πέρσι πραγματικά έκανε τη μεγάλη έκπληξη και έφτασε μια ανάσα πραγματικά από το τελικό του Champions League. Απίστευτη φουρνιά. Σίγουρα πλήγμα η αποχώρηση των De Ligt και De Jong, όπως και να το κάνουμε, σε Juventus και Barcelona αντίστοιχα. Αλλά όποιος πει, παιδιά, ότι ο Άγιαξ είναι αποδυναμωμένο σε σχέση με πέρσι και είναι ευκαιρία του ΠΑΟΚ να τον αποκλείσει, πραγματικά ζει σε άλλη διάσταση. Υπάρχει ένα tweet του ΠΑΟΚ που λέει: αγαπητό Champions League, την επόμενη φορά να κάνετε κανονικά κλήρωση για τις υπόλοιπες ομάδες και να κλείσετε ένα ραντεβού κατευθείαν εμάς με τον Άγιαξ. Ναι. Ναι, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν. Να πάρουμε το Σταύρο, μας λένε. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Να συνδεθούμε με Ολλανδία. Να δούμε τι γίνεται. Όπως μας είπε και ο Χρήστανθος, η Μπασάκ Σεχίρ θα αντιμετωπίσει τον νικητή Βικτόρια Πλιζέν Ολυμπιακός. Κράσνονταρ Πόρτο στο μονοπάτι των πρωταθλημάτων. Κλαμπ Μπριζ με Δυναμό Κιέβου. Και η Λάσκ από την Αυστρία με τον νικητή του ζευγαριού Αϊτχόφεν Βασιλεία. Αυτή είναι η κλήρωση του Champions League. Σας είπε για το μονοπάτι των πρωταθλητών η αγάπη. Σας λέω και εγώ για το μονοπάτι των πρωταθλημάτων. Αν και νομίζω λίγο απασχολούν τον κόσμο πέρα από το ζευγάρι του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ έχει και αντικειμενικά και υποκειμενικά το πιο δύσκολο έργο που θα μπορούσε να έχει. Έχουμε το Σταύρο. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία. Πάμε και πάλι στην Ολλανδία. Προσφορά της ενημέρωσης του ΠΑΟΚ. Η Άρκον Ελλάς, με ό,τι ράφια χρειαστείτε. Η Άρκον είναι κοντά σας για να τοποθετήσετε στο μαγαζί σας και στην βιομηχανική περιοχή της Ίνδου μπορείτε να βρείτε την Άρκον και στην Αθήνα έχει υποκατάστημα και στο Άρκον.gr και στο τηλέφωνο 2317-23-240. Σταύρο, τι γίνεται? Τι να γίνει, ρε, με και τον παιδεραστή που κάνει τις κληρώσεις, τι να γίνει. Μας έχει σπάσει τα νεύρα. Το σύχαμα. Winners 5, Winners 6, Winners 2, την πήραμε χαμπάρι. Όσο έλεγε Winners. Ναι, ρε, εσύ. Ναι. Το βλέπαμε να έρχεται. Κοίταξε, έχεις δίκιο, Σταύρο. Μετά το δεύτερο Winners, λες, εντάξει, ναι, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Τώρα? Τώρα ποιος Άγιαξ. Έτσι, έτσι. Κανονίστε τρίτη φορά να αποκλειστείτε τον Άγιαξ και τα λοιπά. Κοίτα, υπάρχουν κάποια θετικά. Ελάχιστα. Ναι. Άρα πρέπει να ψάξεις ώρα. Ναι. Πρώτα απ' όλα ότι Revanse παίζουμε στην Ολλανδία. Ναι, ναι. Καλό. Ναι, αλλάζει λίγο το έργο. Αλλάζει το έργο λίγο. Εντάξει. Τις δύο φορές που μας απέκλεισε ο Άγιαξ ήταν επαναληπτικός στην Τούμπα. Mm-hmm. Άρα ο στόχος είναι να μην χάσουμε στην Τούμπα. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό, θέλει λίγο προσπάθεια. Ναι. Και βλέπουμε μετά. Mm-hmm. Στην Ολλανδία, με κάποιον τρόπο πάντα κάτι παίρνουμε αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή το υπέγραφα ένα 0-0 στην Τούμπα. Όλοι νομίζω. Ναι, ναι. Το υπέγραφα. Που δεν γίνεται 0-0 στην παιχνίδι του Άγιαξ. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, τώρα για το σοβαρέψουμε, πάρα πολύ δύσκολο έργο για τον ΠΑΟΚ, χειρότερη δυνατή κλήρωση. Έχουμε παρεμβολές τώρα. Εντάξει, τώρα βρήκα να μιλήσουν όλοι. Ας μην μιλάνε τώρα καλύτερα. Ναι, ο ένας δεν μπορεί να μιλήσει στο αμάξι, ο άλλος στο ένα, ο άλλος στο άλλο. Πάμε λίγο, ξανά. Άντε. Εντάξει, δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ, μιλάμε για ποσοστά πολύ υπέρ του Άγιαξ. Είναι μια ομάδα που θα κάνει τελικά τους Άγιους Νίκ πέρσι, αποκλείστηκε με τελικό στο δεύτερο λεπτό. Mm-hmm. Ωραία. Γεγονός, μια ομάδα που θαυμάσαμε όλοι, με απίστευτο pressing, απίστευτο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, γενικά μια εικόνα πάρα πολύ ισχυρής ομάδας. Δύο σημαντικά της γρανάζια βέβαια δεν είναι στην ομάδα φέτος. Ο De Ligt, ένα στόπερ το οποίο
από στόπερ γινόταν χαφ από χαφ σέντερφορ και σε μια άλλη διάσταση τέλος πάντων στη θέση. Και δεν είναι και ο De Jong. Και ο De Jong, το καθαρό μυαλό της μεσαίας γραμμής. Ο ένας κατέληξε στη Γιουβέντους, ο άλλος κατέληξε στην Μπαρσελόνα. Από μόνοι τους οι επιλογές των ομάδων δείχνουν και το τι κατάφεραν πέσει και τι χαρακτηριστικά έχουν. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άλεξ έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική στην ενωμένη χρονική στιγμή. Διαθέτει έναν εκπληκτικό τερματοφύλακα τον Ονάνα. Διαθέτει μια άμυνα πάρα πολύ καλή με τον Μπλιντ να είναι τέλος πάντων ο ηγέτης της, με παραστάσεις από υψηλό επίπεδο με τη φανέλα του Μάντσεστερ και πολύ καλή σεζόν πέρσι με τον Άλεξ. Ειδικά στο παιχνίδι του Τωρίνο ήταν εκπληκτικός. Από ό,τι θυμάμαι, υπάρχει ακόμα ο Φαντεμπέκ, ένα παιδί το οποίο χωρίς την μπάλα κάνει εκπληκτικά πράγματα. Μέσα στο γήπεδο βρίσκεται πάντα στήριγμα, βγαίνει πάντα σε ακριβώς κυνηγός. Υπάρχει ο Νέρες. Υπάρχει ο Νέρες, ένας εξτρέμ υψηλών προδιαγραφών. Ναι, υπάρχει ο Ζήγεχ, ένα παιδί το οποίο βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα, άμα το πετύχει σε μένα. Υπάρχει ο Τάντιτς. Υπάρχει ο Τάντιτς, έτσι, ο οποίος... Μιλάμε για έναν παίκτη τώρα που έτσι όπως παίζει στον Άγιαξ, ο Άγιαξ παραδείγματος χάρη με Χούντελα και ο Άγιαξ με Τάντιτς είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Ο Τάντιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει φόρ αλλά ουσιαστικά λειτουργεί σαν δεκάρι. Είναι αυτός που δημιουργεί, είναι αυτός που δημιουργεί τους χώρους για να γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις στην πλάτη της άμυνας από τον Ζήγκεχ, τον Βάντεμπεκ, τον Έρες και όλους τους άλλους που παίζουν στην ομάδα. Μιλάμε για ένα top επίπεδο, κακά τα ψέματα, το οποίο πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεπεράσει. Στο ποδόσφαιρο βέβαια ποτέ μίλες ποτέ. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άγιαξ δύο φορές αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες. Βέβαια δεν ήταν ο Άγιαξ στο επίπεδο που είναι σήμερα. Είναι η αλήθεια. Βέβαια θα πρέπει να τον δούμε και στο κομμάτι το... το πώς αντιδρά χωρίς De Jong και De Ligt. Αλλά τι να λέμε τώρα, πόσο δυναμική να έχει χάσει από δύο παίκτες. Μιλάμε για μια καλοδουλεμένη ομάδα με όλα τα σύγχρονα στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα. Μιλάμε για μια μηχανή ποδοσφαιρική άκρως εντυπωσιακή. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις και πολλές πιθανότητες απέραντι σε τέτοια ομάδα. Βέβαια ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία θα το παλέψει, θα παίξει αυτό που μπορεί, έχει την ικανότητα να διαβάσει καλά ένα παιχνίδι, έχει την ικανότητα να μην βιαστεί, έχει την εμπειρία, έχει και κάποια ποιότητα η οποία μπορεί να δώσει πάλι μια essence, έτσι, derby σε αυτό το δίδυμο. Αλλά δεν είναι η καλύτερη δυνατή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, αυτή είναι μια αλήθεια. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να περάσει, θα πρόκειται για ένα έπος. Σαν τους που λέγαμε νωρίτερα, Σταύρο, υπάρχει φυσικά και ο Ταλιαφίκο, ο Αργεντίνος, ο Μπακ. Ο Μπακ. Νομίζω μέσα στο γκρουπ το δυνατό και γι' αυτό αποκτήθηκε είναι πλέον και ο Πρόμες από τη Σεβίλη. Ο Πρόμες είναι ένα εξτρέμ το οποίο δεν μπορεί σε επίπεδο Ζήγκεχ και Νέρες, είναι ένα επίπεδο κάτω. Ναι. Απλά είναι Ολλανδός, είναι διεθνής. Θέλει ο Άγιαξ να έχει τέτοιους παίκτες. Δεν είναι μεγάλος ηλικία, νομίζω 26 είναι πρώτα. 27, Ολλανδός από του Σουρινάμ, σαν τον Μπίζεσβαρ. Ναι. Εντάξει, σε σχέση με τους εξτρέμ που διαθέτει ο Άγιαξ είναι ένα επίπεδο κάτω. Ναι. Για να καταλάβουμε τώρα δηλαδή την διαφορά κλήρωσης, ο ΠΑΟΚ στον ίδιο γύρο πέρσι, γιατί ξεκίνησε από το δεύτερο με τη Βασιλεία, στον τρίτο αποκριματικό έπεσε απέναντι Σπαρτάκ, η οποία Σπαρτάκ είχε αστέρι τον Πρόμες, ο οποίος Πρόμες δεν θα παίζει ενδεκάδα στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Εκτός αν σπάσει το πόδι του Μέρες, πάθει έμπολα ο Τάντιτς και κρεμαστεί ο, ξέρω εγώ, Ζήγεχ. Ναι. Ωραία. Δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο, αλλά τι να πεις τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Έλεγα νωρίτερα, Σταύρο, ότι δεν έχουμε εικόνα για το τι παίκτες είναι ο Μεξικάνος που πήρανε για τον De Ligt αντικαταστάτη ο Αλβάρες από την Αμέρικα, ούτε ο Μαρίν. Εντάξει, καλή σχόλη. Ο Ρουμάνος που έδωσε ο Άγιαξ 15 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τη Σταντάρ σαν αντικαταστάτη του De Jong.
Προφανώς έχουν όλα τα στοιχεία αυτά για να τους πάρει ο Άγιαξ να δώσει τόσα χρήματα. Ο οποίος Άγιαξ έχει απόθεμα Σταύρο ακόμα από τις μεταγραφές μόνο 100 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με αυτά που έδωσε μέχρι τώρα και αυτά που πήρε. Ναι. Που δεν είναι ομάδα που θα τα σπρώξει όλα, αλλά θέλω να σου πω. Ναι. Επί της ουσίας, κακή κλήρωση, αλλά θα το παλέψουμε. Ναι. Σταύρο, θα έχουμε τελικά Abel Ferreira, πώς θα το πάμε? Περιμένουμε να μας τον φέρουν εδώ για μια πρώτη αντίδραση. Εντάξει, και αυτός τώρα έρθει εδώ, δεν θα έρθει στο καπάκι. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι και ο Abel Ferreira δεν θα έχει τον αντίπαλο που θα ήθελε απέναντί του. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η κατάρα με τον Πάοκ και τον Champions League, πραγματικά ας μου πούνε πόσο κάνει να το πληρώσουμε να παίξουμε μια φάση ομίλους, δηλαδή έλεος. Ναι. Πόσο κάνει, δηλαδή, να παίξουμε μια φορά. ναι, τώρα. Σε βλέπω λίγο απεσιόδοξο, Σταύρο, και δεν μου αρέσει. Πώς να με στέλνει τώρα, αν μιλάμε ότι βλέπαμε, καθόμαστε να μαζεύομαστε στο σπίτι για να δούμε τον Άγιαξ πέρσι. Ναι, θα σου το πω, ναι. Τι να κάνω, σου πω, ότι χάρηκα. Τι να χαρίσω. Που θα κάνω μετάδοση και κάθε κατεβασιά θα κάνω το σταυρό μου, ευχέλεια, θα βλέπω τη Μέκα και θα κάνω το Βούδα. θα βλέπω τη Μέκα και θα κάνω το Βούδα, ωραία. Ναι, τι να, εντάξει. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Απλά πιστεύουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια αλφα θεματική που μπορεί να το φέρει στη λεπτομέρεια. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο δεύτερο μάτς βοηθάει λίγο. Αυτό, ότι παίζει ο ΠΑΟΚ πρώτα εδώ και μετά εκεί. Εντάξει, ναι, αλλά. Καλά, αυτό που βοηθάει τον ΠΑΟΚ είναι το εξής. Ωραία, άμα δούμε λίγο τις ομάδες πώς λειτουργούν. Ότι ο Άγιαξ ποτέ μήνα Ιούλιο, Αύγουστο δεν είναι έτοιμος. Είναι μία ταχύτητα κάτω. Στάνταρ από αυτή που παίζει, ξέρω εγώ, Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Mm-hmm. Ωραία, είναι ομάδες οι οποίες φορτώνονται το καλοκαίρι, πιέζονται. Πιέζεται 500 συνάδελφοι, δεν χτεβάλε την εβδομάδα. Τέλος πάντων. 5-2 έδειξε. Αλλά αυτό είναι το ατού και ότι παίζουμε παραλυτικό εκεί. Mm-hmm. Αν κάτι σημαίνει αυτό. Αλλά ατού τώρα, τι ατού, γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Τέλος πάντων, θα σε δούμε ξανά μόλις βγει ο Abel Ferreira. Ωραία, εδώ θα είμαστε. Σε ξαναπαίρνουμε, άμα είναι, σε κρατάμε, τι κάνουμε. Ενημέρωσή μας, Σταύρο. Ενημέρωσή μας. Εντάξει, εκεί. Θα πάρω εγώ κατευθείαν. Ωραία. Άρα, πάει. Λοιπόν, θα έχουμε σε λιγάκι τον Abel Ferreira για να σχολιάσει λίγο την κλήρωση. Τώρα από εκεί πέρα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Διαβάζεται και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 το ρεπορτάζ της Φόρτσα που αφορά το τηλεοπτικό κομμάτι και την επόμενη στέγη του ΠΑΟΚ. Έχει παγώσει η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ, που ξέραμε πριν από λίγο διάστημα ότι προχωράει. Εκείνη η συμφωνία που μιλούσε για 3 χρόνια και 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον έρχεται στο προσκήνιο το ενδεχόμενο της παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ΠΑΕ στο Open. Το έχουμε ξαναπεί ότι υπήρχε και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν προχωρά το θέμα με την ΕΡΤ, έχει κολλήσει. Στον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να περιμένουν και πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι. Και φαίνεται ότι προκρίνεται η λύση του Open. Θα πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε στην ώρα μας. Με το που μιλήσει ο Abel Ferreira, θα τον ακούσουμε ζωντανά από την Ολλανδία. Λοιπόν, μαζί μας δεύτερη ώρα Οφτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές για όλο το καλοκαίρι, σε επιλεγμένα είδη, με το προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας φυσικά. Φροντίζει ο Οφτίκας, τον οποίο θα βρείτε Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Λοιπόν, παρέα μαζί μας είναι και τα ΝΑΚ, όπου βρίσκεται επιλογές για ανδρική, γυναικεία και παιδική συλλογή σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Πλατεία Αγίας Σοφίας στο κατάστημα το ένα, Τσιμισκή Μέρος Ατέλους το άλλο, Mediterranean Cosmos, Ελευθέριος Βενιζέλος και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο διάλειμμα και διακόπτουμε μόλις εμφανιστεί ο Abel Ferreira. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4 για το τελευταίο 20 λεπτό και κάτι τη σημερινή εκπομπή στον απόϊχο. Τη κλήρωση του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια. Απλώς επειδή το ρωτάτε αρκετοί, οι ομάδες που θα αποκλειστούν από αυτό το γύρο, από το μονοπάτι των πρωταθλητών, θα μεταφερθούν στα play-off του Europa League. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει φέτος. Έχει πάρα πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν την υποδέχτηκε πολύ καλά αυτό με τον Άγιαξ. Ναι. Είναι ωραίο αυτό που έγραψε ο Κρέσπο. Πολύ ωραίο. Που λέει ότι για να είσαι στους καλύτερους θα πρέπει να παίζεις κόντρα στους καλύτερους. Ναι, μπορείς να παίζεις και στους ομίλους. Εντάξει, Αστέρι, ο άνθρωπος είναι λίγο αισιόδοξος.
Ο Λιμνιός ήθελε Άγιαξ. Πανηγύρισε ο Λιμνιός, λογικά, αφού περίμενε τον Άγιαξ πώς και πώς. Τα έλεγε ο Πέλκας. Τα έλεγε ο Πέλκας, ότι του έλεγε τότε, αλλά ο Λιμνιός ήθελε Άγιαξ τώρα. Ας βάλει κανέναν γκολ ο Λιμνιός, άμα είναι. Του ήρθε ο Άγιαξ. Αν βάλει και γκολ που θα κρίνει την πρόκριση υπέρ του ΠΑΟΚ. Τελευταίος ήταν ο Τζάλμα που είχε βάλει εκεί. Ο Τζάλμα, ναι, το 1-1. Τζάλμα Κάμπος. Τον έχουμε τον Τζάλμα. Εκείνο το φανταστικό. Να μας πει σε κάποια φάση. Εκεί κοντά θα επικοινωνήσουμε με τον Τζάλμα. Να μας πει το μυστικό. Εκείνο το σούτ από πολύ πλάγια θέση. Τι ωραίο ήταν εκείνο. Στον ντεμπούτο του Τζάλμα Κάμπος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ναι. Το προηγούμενο γκολ και πάλι στο 1-1. Το πέτυχε όπως θυμόμαστε ο Βλάνταν Ίβιτς. Ναι, ναι. Ο πραγματικά. Τελευταία ανάσα. Τελευταία ανάσα. Τελευταία ανάσα. Λουκλισέ, αλλά ήταν επειδή. Ήταν πραγματικά. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που βλέπεις το πρόσωπο του άλλου και καταλαβαίνεις ότι όντως είναι η τελευταία ανάσα. Δεν είχε κουράγιο να το πανηγυρίσει. Πώς είχε βάλει το πόδι σε εκείνη τη φάση. Το πω. Τι ήταν εκείνο. Τέλος βέβαια πάνω. Και στους δύο επαναληπτικούς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε λίγο πολύ την αίσθηση ότι τον έχουμε τον Άγιαξ. Ναι, ναι. Και στην Τούμπα. Αποδείχθηκε ότι δεν τον είχε τον Άγιαξ. Καλά, πάω γενικά στην Τούμπα είναι σαν να παθαίνει κάτι, ναι, στα δεύτερα μάτς. Τώρα, επειδή αλλάζει το έργο και δεν θα υπάρχει ούτε ένας στην ομάδα, ούτε ένας παράγοντας, ούτε ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που να θεωρεί τον έχουμε τον Άγιαξ. Όχι. Ίσως γίνει κάτι διαφορετικό. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θα προσεγγίσει το παιχνίδι της Τούμπας όπως προσέγγισε τα δύο προηγούμενα με τον Νέαντα στο Champions League. Δηλαδή, πάμε μπροστά να σκοράρουμε, πάμε, τους έχουμε. Πάμε να προκριθούμε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ πιο μαζεμένος στην Τούμπα και συνέχεια, ανάλογα και με το αποτέλεσμα, θα δει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το παιχνίδι στο εντυπωσιακό Άμστερνταμ Αρίνα. Εκεί που δύο φορές ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδωσε ρέστα και έφυγε με ένα τεράστιο χαμόγελο από τα γκολ των Ίβιτς και Κάμπος. Μακάρι φέτος να φύγει και πάλι με χαμόγελο, πολύ μεγαλύτερο. Αν μιλάμε για πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off. Βλέπω ένα πολύ ψύχρεμο προστάρισμα Σταύρου Κόλκα στα social media. Ναι, ναι. Πολύ ψύχρεμο. Δεν θα το μεταφέρω στον αέρα. Θα μεταφέρω εγώ ένα άλλο που είδα στο Facebook, φίλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Τόσες φορές που έχουμε πάει στο Άμστερνταμ, σε λίγο θα ψηφίζουμε και για δήμαρχο Άμστερνταμ. Έχει μια βάση κι αυτό. Είναι κάτι καλό κι αυτό. Το καλό βέβαια είναι ότι επειδή το δεύτερο μάτς είναι εκεί. Δεν θα χρειαστεί να μείνουν στα δύο σερί, θα επιστρέψουν τα παιδιά εδώ και θα ξαναφύγουμε μετά για μια-δυο μέρες. Όχι να το πάρουμε κανένα μήνα σερί ακόμα, ναι, να μείνουμε εκεί. Θετικό κι αυτό για εμάς. Με τον άνθρωπο που κάνει την κλήρωση της UEFA, τα έχει ο Σταύρος. Ναι, 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 πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, δεν υιοθετώ εγώ. Αχιλλέας μαύρο μάτι στεριό, το παίρνει μόνο του. Ποιο να πάρει. Τι πέσαμε τον Άγιαξ, ευθύνεται αυτό. Όχι, δεν ευθύνεται. Μα είναι δυνατόν να ευθύνεται κάποιο εσύ. Είναι δυνατόν. Είναι τελικά γουρλής ή είναι καντέμις. Να στείλουμε άλλο μετά. Εδώ φταίει το κακό μας το ριζικό. Να βάλουμε λίγο καζαντζίδι. Εδώ φταίει καζαντζίδι. Ότι πραγματικά ήταν άχαστο αυτό. Άχαστο. Δεν ήταν άχαστο, λες, είναι άχαστο, 16%. Είναι, μα δεν υπάρχει όταν έχεις 6 αντιπάλους. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Ότι τι περιμένουμε την κλίση. Αυτό, μέσα μας όλοι το ξέραμε. Εγώ δεν το ήξερα. Πίστευα φέτος ότι θα βλέπαμε ένα άλλο έργο και θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ με έναν από τους 5. Μωρέ, πιστεύαμε και ελπίζαμε, αλλά δεν. Τέλος πάντων, ξαναλέω, 6-7 Αυγούστου ή 7 ή 6 Αυγούστου στην Τούμπα, 13 Αυγούστου στο Άμστερνταμ. Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτο ότι όλοι με μία βόλτα στο social media έχουν μία φωτογραφία μέσα σε αυτό το γήπεδο. Όλοι έχουν πάει μια φορά στο Άμστερνταμ, είτε στο ένα παιχνίδι είτε στο άλλο. Όλοι έχουν μία φωτογραφία να ανεβάσουν. Εσύ έχεις τέτοιο. Έχω, ναι. Θα ανεβάσεις. Όχι. Όχι. Θα κάνεις διαφορά. Ένας άλλος φίλος του ΠΑΟΚ στο Facebook γράφει. Βγείτε πρωταθλητές, μας είπαν. Να είστε στο Champions League Path, μας είπαν. Να έχετε βατούς αντιπάλους, μας είπαν. Ο ΠΑΟΚ είχε με τη φωτογραφία του Τζάλμα με τον γκολ και λέει: αν η μέρα της μαρμότας ήταν κλήρωση του UEFA Champions League. Να έχεις την ταινία. Όχι. Αλλά ξέρω τι είναι, ρε. Να τη δεις. Ξέρω τι είναι. Ταινία. Είναι αυτό που ζεις ξανά την ίδια μέρα. Αυτό δεν είναι από την αρχή. Το ξέρω τι είναι. Συζητούσαμε με φίλους και τους έλεγα ότι εκεί που δεν τον περιμένει τον ΠΑΟΚ. Εκεί ορθώνει ανάστημα. Ναι, αυτό γεγονός. Και εκεί που περιμένεις ότι θα κάνει το βήμα παραπάνω, δεν το κάνει ποτέ. Εκεί κολλάει, ναι. Δεν νομίζω να περίμεναν πολύ, για παράδειγμα, ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει την Arsenal. Με εκείνη την ομάδα που είχε. Καλή χρυσή, αλλά η ομάδα της Arsenal ήταν 5 επίπεδα πάνω. Με Μπέρκαπ, με Overmars, με μία άμυνα που παίζανε μαζί 40 χρόνια, και όμως ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε. Ναι.
Πολλοί δεν περιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει με την Τότεναμ στο White Hart Lane. Τα κατάφερε. Πολλοί δεν περιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει δύο αποτελέσματα στο Άμστερνταμ. Τα κατάφερε. Επίσης, πολλοί δεν περίμεναν ακόμα και το παιχνίδι αδιάφορο ότι ο ΠΑΟΚ θα κατάφερε να αλώσει το γήπεδο της Ντόρτμουντ. Επίσης, ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε και εκεί. Γενικότερα, αν πάρουμε την ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ, εκεί που δεν τον περιμένει στο δικέφαλο, με κάποιο τρόπο κάτι γίνεται και πετυχαίνει αυτό που θεωρείται ακατόρθωτο, την κλήρωση. Ίσως αυτό είναι ένα προμήνυμα ότι μπορεί φέτος ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει στον επόμενο γύρο του Champions League, στα play-off. Ξαναλέω, όποτε υπήρχε διάχυτη η εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί ακόμα και απέναντι στην Μπενφίκα ή στον Άγιαξ τα προηγούμενα χρόνια βάσει του σκόρ του πρώτου αγώνα, τα πράγματα ήρθαν εντελώς ανάποδα. Θα δούμε, θα έχουμε μέρες. Σας έδωσα μια πρώτη γεύση για το πάρε δώσε του Άγιαξ το φετινό καλοκαίρι. Ουσιαστικά κράτησε όλο τον κορμό του. Βέβαια, η παραχώρηση των Ντελίχτ και Ντεγιόνγκ είναι τεράστια. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για δύο παίκτες στην ραχοκοκαλιά του Άγιαξ που πραγματικά, παρά το νεαρό της ηλικίας στους 19, ο Ντελίχτ 22, ο Ντεγιόνγκ έδωσαν το κάτι παραπάνω. Αλλά όταν έχουν μείνει αυτοί οι παίκτες που λέγαμε και νωρίτερα και με τον Σταύρο, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει παραπάνω από 30%, θα πω εγώ, για να αποκριθεί στον επόμενο γύρο. Κάπου εκεί θα το οριοθετούσα, στο 70-30 υπέρ του Άγιαξ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η ομάδα παρακολούθησε όλοι μαζί την κλήρωση. Αν προλάβουμε μέχρι τις 2, θα ακούσουμε εδώ ζωντανά τον Αμπέλ Φερέιρα και το πώς θα σχολιάσει την κλήρωση με τον Άγιαξ. Από εκεί και πέρα, το πρωί είπαμε, υπήρχε μία πρωινή προπόνηση για την ομάδα και το απόγευμα άλλη μία. Προφανώς το απόγευμα θα πάρουμε και μία γεύση πάλι από το σχήμα που θα ετοιμάσει ο Αμπέλ Φερέιρα για το αυριανό μάτς. Αν θα εμπιστευτεί πάλι το βασικό του κορμό ή αν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Αύριο το απόγευμα στις 7 το κεκλεισμένο των θυρών φιλικό με την Anderlecht για τον ΠΑΟΚ, που προφανώς και συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του πλέον γνωρίζοντας τον αντίπαλό του. Ίσως αυτό να λέει πολλά για την ομάδα, ίσως να λέει πολλά ακόμα και για το μεταγραφικό κομμάτι, δεν ξέρω. Ποτέ δεν μπορείς να μιλήσεις με σιγουριά. Πάντως σίγουρα είναι καλό που ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θα έχει μπροστά τον Άγιαξ. Ίσως λειτουργήσει έτσι και πιο να αφυπνήσει όλους, δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Να μην αφυπνήσει. Μπορεί να λειτουργήσει και εντελώς διαφορετικά. Ας πούμε. Ναι, ότι να δούμε τι θα κάνει η ομάδα με τον Άγιαξ και θα πράξουμε μετά. Ναι, σε κάθε περίπτωση, εγώ το λέω χρόνια και δεν πρόκειται να το αλλάξω ποτέ αυτό, θα ήταν ιδανικό ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος ανεξάρτητα από αντιπάλους, κληρώσεις κτλ. Να φύγει λίγο από την νοοτροπία βλέποντας και κάνοντας. Νομίζω είναι εφικτό γιατί στο τιμόν υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης. Με την οικονομική δύναμη που έχει και όχι μόνο. Ένα Σαββίδης ο οποίος σιγά σιγά ολοένα και μαθαίνει καλύτερα το ποδόσφαιρο, το τι γίνεται και δυναμώνει τον ΠΑΟΚ ολοένα και περισσότερο. Αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή στα κοντά ο ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται και να είναι πιο γρήγορο στο μεταγραφικό σχεδιασμό του, για να μην χρειάζεται ανάλογα ένα θετικό ή ένα αρνητικό αποτέλεσμα να τρέχει τελευταίες μέρες του Αυγούστου, όπως συνήθως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα όλα τα χρόνια, απλώς η διαφορά είναι ότι τώρα υπάρχει στο τιμόνι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έχει οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και έχει ό,τι χρειάζεται για να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Άγιαξ έχει δώσει μέχρι στιγμής 4 φιλικά. Κέρδισε, αγάπη, την Quick 20, δεν την ξέρω την ομάδα, με 11-2. Δεν ήταν και τόσο Quick. Ναι, Quick μπορεί. Με την Aalborg φιλικό 1-1. Με τον υποψήφιο αντίπαλο του Ολυμπιακού 14 Ιουλίου, την Μπασάκ Σεχίρ, κέρδισε 2-1 και κέρδισε 2-1 την Γότφορντ την περασμένη Πέμπτη. Έχει να δώσει φιλικό με τον Όφι σήμερα την Δευτέρα στις 3
Μεγάλο φιλικό για τον, για τον Όφη. Άγιαξ Όφη. Θα δώσει φιλικό με τον Παναθηναϊκό Άγιαξ. Σήμερα επίσης στις 8 νομίζω θα χωρίσει τις ομάδες ο προπονητής του Άγιαξ. Και υπάρχει 27 Ιουλίου ο αγώνας του Super Cup με την Αιτχόφεν. Νομίζω εκεί θα υπάρχει σίγουρα άνθρωπος του ΠΑΟΚ για να δει από κοντά τον Άγιαξ. Εντάξει, θα υπάρχει άνθρωπος του ΠΑΟΚ και στα φιλικά, αλλά σίγουρα όταν μιλάμε για επίσημο παιχνίδι και μάλιστα στο Άμστερνταμ με μια επίσης τεράστια ομάδα, αλλά όχι όπως ο Άγιαξ ή η Αιτχόφεν, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Και από εκεί και πέρα, ο Άγιαξ τρεις ή τέσσερις μέρες πριν το μάτς της Τούμπας θα αγωνιστεί με την Βίτεσε, στη Βίτεσε στο Άρνεμ 3 Αυγούστου στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, και τρεις ημέρες πριν τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ στο Άμστερνταμ θα υποδεχτεί στην Άμστερνταμ Αρίνα την Έμεν. Είναι ένα παιχνίδι που θα μπορεί ο Τεχάγ να κάνει rotation εν ώψη του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που η Έμεν δεν νομίζω να προβληματίσει τον Άγιαξ. Σε γενικές γραμμές, η χειρότερη δυνατή κλήρωση, ο φίλος του Τρεις λέει 90-10 και όχι 70-30, μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Ναι. Εντάξει. Είναι υποκειμενικά όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, που θα χρειαστεί την τύχη σίγουρα όταν έχεις αντιπαλό στον Άγιαξ, μπορεί στην Τούμπα να πάρει ένα σκορ που δεν θα του απαγορεύει να ονειρεύεται για τη ρεβάνς. Θα είναι νίκη οριακή, θα μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία, θα είναι λευκή ισοπαλία που νομίζω είναι πολύ δύσκολο, αν ψάξουμε πόσα 0-0 έχει φέρει ο Άγιαξ τα τελευταία 2 χρόνια, να σου πω εγώ, θα είναι ελάχιστα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας, φαντάζομαι ότι υπάρχουν. Θα είναι ισοπαλία με γκολ. Απλώς μία ήττα. Στην Τούμπα καταλαβαίνουν όλοι ότι θα είναι σχεδόν απαγορευτικό το όνειρο για πρόκριση. Όχι ότι μία ήττα με 0-1 θα καταδικάσει τον ΠΑΟΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις ήδη μικρές πιθανότητες του για πρόκριση στα play-off του Champions League. Θυμίζω, ξαναλέω, ότι η ομάδα που θα ιτηθεί σε αυτό το γύρο, όλες οι ομάδες μάλλον, θα πάνε στα play-off του Europa League. Υπάρχουν ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24 για τη δυναμική του Άγιαξ, θα υπάρχουν για την ιστορία του Άγιαξ, θα υπάρχουν φαντάζομαι και για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ στα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς δεν ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ. Κάθε απόδοση καλό. Θα φανεί στην πράξη. Συνεχίζουμε να είμαστε σε αναμονή για τις δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα, εκτός αν άλλαξε γνώμη ο Πορτογάλος και δεν θέλει να μιλήσει. Το σκέφτεται λίγο μάλλον. Δεν ξέρω. Άλλαξε μάλλον γνώμη ο Κρέσπο, Στέργιο. Τι? Λέει ότι απ' την άλλη όμως, αν σκέφτεστε ακόμα σήμερα να παίξετε στο καζίνο, κάντε το κάποια άλλη μέρα. Ναι. Το ξανασκέφτηκε, σου λέει, εντάξει. Η δεύτερη σκέψη πάντα. Να παίξουμε με τους καλύτερους. Όχι. Αλλά... είναι αυτό που σου είπα εγώ. Να παίξουμε με τους καλύτερους στους ομίλους. Ναι. Δεν είπε κανείς όχι. Αλλά με το καλημέρα ο ΠΑΟΚ να πρέπει να αποκλείσει την ομάδα που μας εντυπωσίασε όλους στο περσινό Champions League. Και αν δεν έμπαινε τον γκολ του Λούκας στο 94,5 θα ήταν στο τελικό ο Άγιαξ και που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτή τη στιγμή και κάτοχος του Champions League. Δεν νομίζω να είχε κάτι λιγότερο από τη Liverpool. Η διαφορά είναι μεγάλη. Θα μπορούσε ο Άγιαξ να έρθει στον επόμενο γύρο. Να κληρωθεί τώρα ο ΠΑΟΚ με την Μπάτε Μπόρισοφ, να αποκριθεί, να εξασφαλίσει και την παρουσία του στους ομίλους του Europa League και να παίξει με άλλον αέρα και σαφώς πιο έτοιμος με τον Άγιαξ για παράδειγμα στα play-off. Δεν έγινε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι το διαφορετικό. Το πρώτο παιχνίδι, θυμίζουμε ξανά, κανονικά Θεσσαλονίκη 6 ή 7 Αυγούστου. Ακόμη δεν είναι σίγουρο ακριβώς αν θα είναι στις 6 ή αν θα είναι στις 7. Πάντως θα είναι σίγουρο εκείνο το διήμερο. Και 13 επαναληπτικός στην Johan Cruyff Arena. Δεν μπορεί στις 14 να είναι γιατί υπάρχει τελικός.
Οπότε σίγουρα είναι στις 13 στο Άμστερνταμ, ο επαναληπτικός. Νομίζω είτε μέσα στην ημέρα είτε από αύριο, αλλά νομίζω μέσα στην ημέρα θα έχουμε κανονικά συγκεκριμένες Το απόγευμα θα έχουμε συγκεκριμένη εικόνα. Πάντως εκεί θα είναι, εκείνο το δίμερο. Για να κάνετε, να κάνετε σιγά σιγά και τα πλάνα σας. Τώρα αν έχετε κανονίσει διακοπές με την οικογένεια, καλό κουράγιο να πείτε στη γυναίκα ή στη φίλη. Τώρα θα πάω Άμστερνταμ, 13 Αυγούστου. Μιας που λέμε αυτό, επειδή φτάσαμε σχεδόν στο τέλος, θυμίζουμε ότι αύριο ξεκινάει η διάθεση των καρτών διαρκείας μόνο ιντερνετικά. Έχουν μείνει ελάχιστα, περίπου 5.500, ούτε καν τόσο. Θα γίνει η μάχη του Ράμαλη. Μόνο ιντερνετικά απόφαση του ΠΑΟΚ, και επίσης άλλαξε και η μέρα, γιατί κανονικά ήταν από σήμερα, αλλά το κάνουν από αύριο. Επειδή και γι' αυτό υπήρχαν πολλά σχόλια, εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν είναι για όλους εύκολο το ιντερνετικό, αλλά είναι μια απόφαση του ΠΑΟΚ, επειδή βλέπουν ότι είναι ελάχιστα τα εισιτήρια και θα γίνει ένας μεγάλος χαμός, αποφάσισαν μόνο ιντερνετικά, οπότε δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Εντάξει, παιδιά, έχετε όλοι φίλους, φίλες. Αν είστε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, βάλτε το γιο σας, την κόρη σας, τον ανιψιό σας που ξέρει το ίντερνετ. Θα εξασφαλίσει τη διαρκεία. Ναι. Παρότι αυτό που λες έχεις δίκιο, πολλοί θέλουν να πάνε στα γραφεία. Ναι, εντάξει, αυτόν τον τρόπο ξέρουν. Το καταλαβαίνω. Πραγματικά, επειδή μπορεί να κολλήσει, μπορεί 1000-2. Αλλά του πάω. Η απόφαση είναι μόνο ιντερνετικά. Υπήρχαν φίλοι του ΠΑΟΚ που είχαν νομίζω στο μυαλό τους να πάνε πολύ νωρίς να πιάσουν ναι, θέση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να πάνε από τις 6 ώρα το πρωί. Θα το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Ή τις 7. Θα το βλέπαμε. Και θα είχαν σίγουρη διαρκεία. Τώρα με το διαδίκτυο, ας ελπίσουμε να είναι όσο γίνεται λιγότεροι αυτοί που θέλουν να πάρουν διαρκεία στα αθλητικά. Δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση. Δίπλα στη φετινή προσπάθεια του ΠΑΟΚ να διατηρήσει τα κεκτημένα στην Ελλάδα και να μπει δυνατά, μήπως και καταφέρει να μπει φέτος στο μαγικό κόσμο του Champions League. Γιατί η αγάπη Champions League είναι η όμιλη. Ναι. Δεν είναι ούτε τα απογευματικά ούτε τα play-off, παρότι και εκεί υπάρχει Σεντόνι και εκεί υπάρχουν τα logo στις φανέλες των ομάδων. Champions League είναι η φάση των ομίλων και μετά. 16.364 ήταν τα διαρκεία στο βράδυ της Παρασκευής, οπότε ούτε καν 5.500 δεν απομένουν από εκεί και πέρα. Από αύριο έχουν εξαντληθεί στα VIP και στις suites και δεν υπάρχει δυνατότητα να κλείσετε διαρκείας για την 4 αύριο, μόνο μέσω των συνδέσμων. Οπότε και εκεί υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Όλες οι υπόλοιπες στήρες κανονικά όσα έχουν απομείνει, νομίζω σύντομα θα φύγουν. Την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Άγιαξ, συμφώνησαν οι δύο ομάδες να δοθούν 2.500 εισιτήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το Άμστερνταμ. Αυτό προβλέπει το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν έχουν θέμα να δώσουν 500, 1.000, 1.500 εισιτήρια στους φίλους του Άγιαξ. Δεν νομίζω να είναι περισσότερο από 1.000, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι δηλαδή να ήταν και ιδιαίτερα δυνατή η παρουσία των Ολλανδών τα δύο προηγούμενα μάτς στην Τούμπα. Μπορεί να είναι και οι ίδιοι. Ξέρουν που θα έρθουν. Λίγο διακοπές τέτοια. Πάντως λογικά ο ΠΑΟΚ θα πάρει και φέτος, μπορεί να το ξέρουμε μέχρι το απόγευμα, 2.500 εισιτήρια. Ξαναλέω, καλή δύναμη σε όσους ενημερώσουν το έτερο του σήμιση ότι δεν θα έρθω στην Χαλκιδική μαζί σας, θα πάω στο Άμστερνταμ. Ναι, ρε. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει? Όχι, δηλαδή, θεωρήσεις ότι δεν έχουν μπει ορισμένοι σε mood να κλείσουν για το Άμστερνταμ που μιλάμε και να αφήσουν για δύο μέρες στην παραλία? Θα το καταλάβει η γυναίκα. Θα καταλάβει, λες, Τέλος πάντων, πάντα στην Τούμπα πρώτα και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όπως πάει η δουλειά, εάν μιλήσει ο Αμπέλ Φερέιρα. Αν βασικά θα μιλήσει, μάλλον, αλλά δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε εμείς. Εδώ είναι ο Λίμπερο. Βασικά, ναι, εμείς θα κλείσουμε. Θα ακουστεί ο Πορτογάλος ζωντανά από την Ολλανδία στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα που ακολουθεί από τις 2 μέχρι και τις 5. Ακολουθεί και η κλήρωση για τον Άρη στις 3. Ναι. Θα την ακούσετε και αυτή ζωντανά από το Λίμπερο. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε σιγά σιγά. Παρέα μαζί μας ήταν τα ΝΑΚ με πολλές επιλογές σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Πλατεία Αγίας Σοφίας ήταν ένα κατάστημα, τη Μισκή Μέρα στο τέλος το άλλο. Μεντερίνιαν Κόσμος, Ελευθερίος Βενιζέλος, nak.gr
Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Οφτήκαστε μαζί μας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε όλα τα επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με top προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους για να κάνετε αγνώριστο προς το καλύτερο φυσικά το μπάνιο σας, με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, ό,τι και αν επιλέξετε από τον Οφτήκα. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Μαζί μας χορηγεί τις προετοιμασίες του ΠΑΟΚ, των φιλικών και των επίσημων αγώνων αγάπη. Καλή ώρα με τον Άγιαξ. Ήταν η Άρκον Ελλάς η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να τοποθετήσετε ράφια στο κατάστημα χοντρικής λιανικής που διαθέτετε, ανάλογα με το χώρο σας, πώς είναι δηλαδή το κατάστημά σας και με το τι τύπου ράφια θέλετε να τοποθετήσετε. Βιομηχανική περιοχή Σύνδου η Άρκον, τηλέφωνο 2310-723-240, arcon.gr και υποκατάστημα στην Αθήνα. Επίσης χορηγός προετοιμασίας του ΠΑΟΚ για το καλοκαιράς, ολοκληρωμένη λύση για το αυτοκίνητό σας με σέρβις, με φωνοποιείο, με βαφείο, με ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση αν χρειαστείτε. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρία, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Μαζί μας και η Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος, χορηγός της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Η καλύτερη επιλογή για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας με 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Η χαμηλότερη τιμή για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου. Διαπιστώστε το και εσείς οι ίδιοι πριν να ανανεώσετε την ασφάλειά σας. Απευθυνθείτε στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Μαζί μας ήταν και σήμερα σε όλο το δίωρο η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κυρίως μενού της χρονιάς. Ξεκινάει το Champions League. Τα αποκριματικά σε σοβαρές φάσεις ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα. Μαζί μας και το Regency Casino 22 Αυγούστου, θυμίζω, το live του Ηλία Βερτού στο Alfredo's Gardens. Και φυσικά η αναδρομό που έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια λειτουργίας, σας υπόσχεται ότι θα γίνει το σπίτι σας, το εξοχικό ή η επαγγελματική σας στέγη όπως ακριβώς την ονειρεύεστε, χωρίς να χρειάζεστε να ξυλωθείτε οικονομικά και χωρίς να χρειάζεστε να περιμένετε παραπάνω μέρες σε σχέση με αυτές που θα συμφωνήσετε με τους ανθρώπους σε ένα δωμό. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας από τις 2 μέχρι τις 5. Ενδεχομένως στα πρώτα λεπτά της εκπομπής του Γιώργου Ζαγόρα να ακουστεί ζωντανά και ο Αμπέλ Φερέιρα από την Πορτογαλία που βρίσκονται ο Σταύρος Κόλκας και η Ελένη Μπούντο. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.